<laughs> ε, ναι, Καταρχά, να σε καλωσορίσω λοιπόν στο Άλλα στο καινούριο μα podcast, στο καινούριο μας μωρό. Τι κάνει, πώ είσαι. Είμαι πολύ καλά και είναι χαρά και τιμή μου μαζί. Και Γιατί... χαρά και τιμή. Και χαρά και τιμή. Χαίρομαι yeah. πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θα ξεκινήσω με την πρώτη βασική ερώτηση. Πόσα λεφτά έχει το λογαριασμό σου, στην τράπεζα. Ωραία, επόμενη ερώτηση. <laughs> <laughs> Ωραία, πε μα αν είναι διψήφιο ή τριψήφιο αριθμό μόνο. Τι τριψήφιο, τι ήταν, 50 ευρώ ή 100. Όχι, ρε φίλε. Α, ναι, <laughs> 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 <Είσαι σε, laughs> λάθο. εδώ, εγώ, εγώ. εγώ. Είναι τετραψήφιο, πενταψήφιο, εξαψι... ε, τι παίζει. Είναι σε διάφορα, όχι διασπορά. Είσαι είναι... καλά οικονομικά. Είμαι... Είμαι πολύ καλά, ναι. Ωραία. Ενώ... Και σε επενδύσει και σε αποταμιεύσει, αλλά ναι, δεν, δεν έχω ένα savings. Δεν έχεις έχει ένα saving εγώ... account, έχει διάφορα. Έχω διάφορα. Και επενδύω πολλά στα ταξίδια. Σε Καλή, Ωραία. Λοιπόν, εγώ yeah. θα ξεκινήσω λέγοντα για όσου δεν σε γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ε, ότι μαζί μα έχουμε σήμερα τον Οδυσσάκου Τσούπη. Είναι μόλι 22 χρονών. Ασχολείται με το online επιχειρήν με την ε, επιχειρηματικότητα. Το γνώρισα επειδή μου είχε στείλει κάποια στιγμή ένα μήνυμα στο Instagram. Και με ρωτεύτηκε. και, σε ναι, και ε με αποφάσισα να σε φέρω και εδώ στο κανάλι μου. Ε, και θέλω να επισημάνω ότι μου άρεσε πάρα πολύ το δικό σου mindset. Και κάπω έτσι δέσαμε και αρχίσαμε και μιλάγαμε, ρε παιδί μου. Μιλάγαμε και για τον, για τον Τόνι Ρόμπιν στην αρχή, αν θυμάσαι που είχαμε κάνει τον Τεσσίνα. Μπράβο, για τον Άντωνι Ρόμπιν είχαμε πει πάρα πολλά πράγματα mm. και γενικά για το mindset των ανθρώπων, για την καθημερινότητα, πώ πρέπει να βαδίζουμε και τι πεπιθήσει του καθενό. Και φαντάζομαι είχαμε ταιριάξει πριν καν πα στο survivor, δηλαδή θυμάμαι που. Μπράβο. Τότε ήσουν στο Four Seasons ακόμα. Ε. Σωστά, ήμουν στο Four Seasons, δούλευα εκεί, φιλάστα. Ας να σκαρφαλώ από αυτήν την τρύπα. Και έκανε και events. Και έκανα και events. σχολείο μου να είχα Κά, ξεκινήσει. Κάτι βίλε. Μπράβο. Έκανα πάρτι σε βίλε. Δεν το το ξέρω πρώτο από τόσο δά, λοιπόν. Καλά, λοιπόν, <laughs> εγώ σε ξέρω από τόσο δά, ρε φίλε. Εγώ όταν σε γνώρισε ήσουν 18 χρονών, νομίζω, yeah, 19. 19 ναι, ναι. Και αυτό που θυμάμαι που είχε πει είναι ότι μέχρι τα 25 σου θέλει να είσαι εκατομμυριούχο. 24. Μέχρι τα 24. 24. Άρα έχουν μείνει δύο χρονάκια ακόμα. Αλλά για είμαι, να... confident. Πιστεύει ότι θα τα καταφέρει. Ναι, ναι. Αλλά πέρυσι έκανα το six figure του χρόνου πάω για 7 Ωραία, άρα ρε φίλε, μόλι τώρα μα αποκάλυψε πάνω κάτω τι παίζει με την τράπεζά σου και απάντησε στην αρχική μου ερώτηση. <laughs> Όχι, γιατί αυτή είναι εισόδημα. Οκ, <laughs> okay, άρα γενικά αποταμιεύει, έχει χρήματα στην τράπεζα και επενδύει κυρίω σε ταξίδια. Τα ταξίδια το είπα για χιούμορ επενδύω, αλλά είναι επένδυση προσωπική. Δηλαδή γνωρίζει ανθρώπου, γεμάτε εμπειρίε. Δηλαδή. Νομίζω πω είναι καλύτερη επένδυση όμω. Είναι όντω. Δεν συμφωνεί. Ε, ε, είναι και γιατί ό,τι άλλο ξέρει μπορεί να το χάσει, αυτό. Αυτό μένει για πάντα. Είναι εδώ και μένει για πάντα. Δηλαδή το πώ Ιστορίε ξέρω έχω να πω σε παρέε ή σε συζητήσει τα λοιπά από ταξίδια, ξέρω ποιοι στο Ντουμπάι, στην Λατινική Αμερική, στην Αφρική ή οπουδήποτε είναι. Είσαι σε άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ πέρυσι ας πούμε, νιώθω, λε και έζησα 10 ζωέ, α πούμε. Τι έζησε, έζησε 10 ζωέ. Ναι, δηλαδή πέρυσι άλλαζα κάθε εβδομάδα, ξέρω χώρο, έκανα 14 χώρε σύνολο σε μια χρονιά. Ό, παρε. Ναι, ναι. 14 ταξίδια σε ένα χρόνο. 14 χώρε. 14 χώρε, εντάξει, ώρα 14 ταξίδια. Όχι, γιατί σε κάποιοι ήταν σε διαφορά. Δηλαδή, Ιταλία πήγα, ξέρω εγώ, Βενετία. Πήγα σε κελία, πήγα Μάλφι coast. Αυτά είναι τρία διαφορετικά ταξίδια, αλλά Ωραία. Να θέλω να σε διακόψω τώρα εδώ πέρα. Ξέρει γιατί είσαι καλεσμένο σήμερα εδώ πέρα. Όχι. Πέρα από του συμπαθιούμαστε. Λοιπόν, πέρα από λοιπόν, πέρα, πέρα, πέρα τη φιλία, ρε παιδί μου και του γνωστού γενικά, εγώ πάντα ε, σε αυτό το podcast καλώ ανθρώπου που έχουν να προσφέρουν κάτι και στον κόσμο και να ακούσει κάτι ο κόσμο και να δούμε κάτι διαφορετικό τελείω. Καταλαβαίνετε. Ο λόγο που βρίσκεσαι σήμερα εδώ πέρα κυρίω είναι γιατί είσαι φίλε μόλι 22 χρονών. Έχει ε, το mindset και τον εγκέφαλο. Ε, ενό αρκετά όριμου ανθρώπου. Δηλαδή, ενό ανθρώπου που παλεύει να καταφέρει όλα αυτά. Το οποίο για μένα είναι τρελό respect. Το σέβομαι απίστευτα αυτό το πράγμα. Και εγώ το σέβομαι σε σένα. Παρόλο δηλαδή που είσαι παραπάνω, πάλι πόσους τρέντα, αρέ, δεν είναι 30 ξέρει που είναι σαν εσένα. Ε, Έχει δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, με τη ε, ε. ιδιαίτερα. Ε. Με τιμά ε, ε. ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ. Και που θέλω να καταλήξω. Είπε για τα ταξίδια. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή που θα μα ακούνε, μα βλέπουν τέλο πάντων μέσω του καναλιού αυτού. Λένε: Α, ωραία, αυτό έχει πλούσιο μπαμπά, πλούσια μαμά, έχει πλούσιου γονεί. Το ακούσει... Του δίνουν <laughs> και ταξιδεύει τα κτλ. Τα <laughs> ε... Να επισημάνουμε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν νομίζω. Είσαι από πλούσια οικογένεια γενικά. Ούτε πολύ φτωχοί. Δεν είναι ότι δεν είχαμε ποτέ να φάμε, αλλά ναι. ξέρει ούτε αντίθετα. Δηλαδή, ήμασταν αυτό που θα λέει κάποιο average και ίσω ένα τσακ πιο άνετα, αλλά π.χ. το να πα το καλοκαίρι στην Πάρο διακοπέ. Μέχρι αμάς... εκεί. Ντουμπάι, ξέρω εγώ. Okay. Άρα, ναι. ό,τι ταξίδια κάνει είναι δικά σου έξοδα και είναι χρήματα που έχει βγάλει 100% μόνο Ναι, ναι, ναι. Και ήταν δηλαδή, από 18,5 ετών ξεκίνησα να να μένω μόνο. Δηλαδή, ακόμα και στην Αττική άλλαξα. Μεγάλο σαν Ιωνία. Μετά πήγα λίγο ένα εξάμεινο Αργυρούπολη, Καλιθέα. Κοροπή σε μια βίλα με άλλου τρει φίλου μα για εξάμεινο. Μετά. Ε, ε, Μαρίνα, ξέρει παραλίγο. Ναι, πολύ ταξιδεμένο. Δηλαδή, μόνο είμαι όχι μόνο σε χώρε, αλλά και γενικά στην Αθήνα και, έχει ταξιδέψει πολύ το παλικάρι. και, ναι. και μετά, α πούμε, έφυγα κατευθείαν για Ντουμπάι Νοέμβρη του 2022, δηλαδή με Ξενήγησα το σπίτι, πούλησα το αμάξι, είχα τότε μια Porsche ε, Boxster και τα έδωσα και πήγα, ας πούμε, και από τότε είναι... Πα από εδώ και από εκεί. Αυτό λοιπόν είναι ο Δουσιά Κουτσούπη. Δεν ταξιδεύει μόνο του κόσμου, ταξιδεύει και <laughs> την Αθήνα. Έχει μείνει σε όλη την Αθήνα. Πε μα για τα καλύτερα μέρη τη Αθήνα, τα ξέρουμε κι εμεί. Η αλήθεια είναι ότι με τα μέσα είχα πάει παντού. Δηλαδή, επειδή είχα μια σχέση τότε ξέρει στο Λίκιο, είχαμε πάει. Επειδή πάντα μου άρεσε να δοκιμάζω νέε κουζίνε, νέα μέρη, νέα τέτοια. Δηλαδή, ποτέ δεν ήμουν αξίσ... να έχω ένα στέκι. Δηλαδή, πήγαινα, πήγαμε ξέρω στο Τέλεσκοπ στο Χαϊδάρι, να πα στην Πετρούπολη στο. Πώ το λένε. Άπολη. Άπολη. Και σε διάφορα δηλαδή από μοναστηράκι. Πάντα με ενθουσίαζε το το, το καινούριο, το explore που έχουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα. Που βέβαια αυτό είναι που με προβλημάτισαν ότι είδα ότι τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι όλοι είναι ότι ξέρει να δοκιμάσουν, ή οι περισσότεροι. Όχι, όχι. Comfort, zone. comfort zone. Οι περισσότεροι εκεί πέρα, κάθε μέρα το ίδιο μαγαζί, κάθε μέρα το ίδιο μπαράκι, κάθε μέρα ναι. το ίδιο εστιατόριο, κάθε μέρα η ίδια δουλειά, κάθε μέρα όλα τα ίδια τα ίδια τα ίδια και repeat, 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 repeat. Ναι. Λοιπόν. Εφόσον τέλο πάντων έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να πω στου αγαπημένου μα ακροατέ και θεατέ ότι όλο αυτό το podcast δεν θα μπορούσε να γίνει άμα δεν ήταν ο τεράστιο και ένα χορηγό μα η εταιρεία Τσομίδη υποστηρίζει. Μπορεί να αναρωτιέστε τόσο καιρό τι είναι αυτό το τάφ που βλέπετε εκεί πέρα. Εταιρεία Τσομίδη υποστηρίζει παιδιά, εργαλεία, βιομηχανικά είδη, μηχανήματα, χρώματα, Service, Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα βρείτε όλα στην εταιρεία Τσομίδη υποστηρίζει. Ε, σύντο, θα παίξουμε και ένα παιχνιδάκι κατά τη διάρκεια αυτού του vlog κάποια στιγμή. Δεν μου έχουν πει τίποτα να ξέρετε. Όχι, δεν ξέρει τίποτα. τίποτα. Θα δει για να θα σε βάλουμε να μαντέψει κάποια πράγματα. Εντάξει. Ο πατέρα μου δεν θα την εντυπωσιαστεί μαζί μου. Γιατί ο πατέρα μου ξέρει. Τα από εργαλεία. Τα πάντα. Πάει, έχει λέει μια αποθήκη τεράστια που είναι τέτοιο και είχε μια ελπίδα ότι θα με κάνει. Να ξέρω. Δηλαδή λοιπόν. υπήρχε εξή περίοδο που σου λέει φέρε μου το γαλλικό κατσαβίδι 40 τέτοια κτλ. Και, και, εσύ πήγαινε <laughs> στη Γαλλία. <laughs> 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 και εγώ δεν έχω ιδέα, αδερφέ. Εδώ τα μαθαίνω. Δεν έχω ιδέα. <laughs> Anyways, ε, θέλω να μου πει αυτή τη στιγμή ε, από τι ηλικία ξεκίνησε. Όλη αυτή τη φασούλα. Ρε, παιδί μου, σε ποια ηλικία λε, στο λύκειο ήσουν στο γυμνάσιο, όπου λες Ρε φίλε, «Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα, θέλω να αποκτήσω οικονομική ανεξαρτησία, ε, θέλω να χτίσω την ομάδα μου». Πώς, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Κοίτα, όλο αυτό ξεκινάει πριν πάρεις την απόφαση ότι α, θα ξεκινήσω κάτι, ξεκινάει πολύ πιο πριν που χτίζει το γιατί. Και, εμ, είχα ακούσει ένα ρητό που λέγει ο Jim Rohn, το ξέρεις, το να είναι του Τόν δεν ξέρω ναι. να το ξέρουν οι υπόλοιποι. Ναι, ναι. ναι. τε φάνηκε πολύ γνωστό ο μάιντρο του Τόνι Ρόμπινγκ, τα λοιπά, που έλεγε ότι ξέρεις, όταν το γιατί είναι ισχυρό, το πώ okay. γίνεται το εύκολο. Okay. Όταν το γιατί είναι ισχυρό, το πώ γίνεται εύκολο. Άρα, εμένα, με τα χρόνια που δούλευα από 14 χρονών, τα καλοκαίρια σερβίση είμαι από Σκύρο και πήγαινα. Από μάς. 14, ναι. Ναι, ναι, Μπράβο. τα καλοκαίρια. Και ξέρει, όλα αυτά είναι πάρα πολλέ ιστορίε, αλλά είναι ότι όλα αυτά σε χτίζουν. Βήμα-βήμα και τα λοιπά. Και λε, α, τελικά αυτό δεν αρέσει. Α, τελικά αυτό δεν θα βγει κάπου. Βλέπει μετά του γονεί σου και λε, ok, 30 χρόνια δουλεύει εκεί. Same thing, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Τάδε έγινε γιατρό, ναι, αλλά πώ η γιατροί. Δηλαδή, αρχίζει και καταλαβαίνει ότι στην κοινωνία αυτό που σου λένε ότι θα σπουδάσει να πιάσει μια δουλειά και σε πέντε χρόνια θα είσαι μια χαρά, όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά είναι και το αντίθετο. Δηλαδή, βλέπει στατιστικά από ανθρώπου που. Πόσοι, πόσοι αυτό που σπουδάζουν τελικά το ακολουθούν. Ελάχιστοι. Πάρα πολύ λίγα άτομα. Ναι. Ή και αυτοί που το ακολουθούν. Είναι όπω θέλανε. Οι συνθήκε δεν είναι έτσι. Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο να βρει κάποιον που να σου λέει ότι είμαι χάπι με αυτό που κάνω. Πολύ λίγοι. Που λε, όχι, okay, άρα αυτό δεν το θέλω. Άρα, εγώ ναι, έκανα service τα καλοκαίρι. Άρα, ήταν. Βασικά και πριν το service ήμουνα είχε αλογάκια, ξέρει, κυριανά άλογα, είναι μια, ένα είδο τέλο πάντων αλόγων, να. το οποίο ήταν κάτω από το σπίτι μου. Και επειδή ήθελα να βγάλω χρήματα, πήγαινα και ξέρεις, τα φρόντιζα, γιατί έχουν μια φάρμα που έρχονταν κόσμο και έκανε βόλτε, πληρωμή. Mm -hmm. και ουσιαστικά είχε κάποιου εθελοντέ ο ιδιοκτήτη που του είχε να βοηθάνε στο να συνοδεύουν το άλογο, ξέρει, να το καθαρίζουν. Και πήγαινε και προ... βοηθούσε εκεί. Ε. Και πήγαινα δηλαδή, από 12-13 με την ελπίδα, γιατί δεν μπορούσα ακόμα να κάνω σερβιξ, ξέρει, με την ελπίδα ότι κάτι θα μου δώσει. Mm -hmm. Και το πρώτο, το πρώτο πενιντάρικο που έβγαλε ήταν είχε ένα στρέμμα ένα περίπου, το οικόποδο που ήταν τα άλογα δύο, δεν θυμάμαι τώρα την έκταση. Και είχε πέτρε. Okay. Και μα λέει, ήμουν εγώ και τα δύο του ανήψια που ήταν ήδη, ήμασταν φίλοι ίδια ηλικία. Και μα λέει, λοιπόν, καθαρίστε τι πέτρε, δηλαδή βάλτε τι σε κουβάτε να τι αφήσουμε για να μην πατάνε τα άλογα, α πούμε. Και πρέπει να τα κάνουμε πεντάρο που μάζω πέτρε τα λοιπά. Πρώτο πενιντάρικο. Εντάξει, πρώτο πενιντάρικο, ναι. φίλο βαρύ, σου ναι, ναι, ναι. Το πρώτο πενιντάρικο που έβγαλε σεβερ, έτσι. Πού να θυμάμαι, ξέρω, Πού να ναι, θυμάσαι ναι, στο ναι, μυαλό σου. Και μετά ήταν ξέρει τι δουλειέ, επειδή ήμουν πάντα μικρότερο, δηλαδή εγώ ήμουν 14 και άλλε σερβιτόρε ήταν, ξέρω εγώ, 20, 30. Και ήταν και, ξέρει, δεν ήταν η πολιτισμένη τέτοια, ήταν του χωριού, ξέρει, πολύ πιο μπροτάλα, ναι, α πούμε. Ναι ναι, 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 Και άρα, ξέρει, πολλέ διαμάχε που κάθε φορά, δηλαδή υπήρχαν φορέ που ξέρει. επειδή ήμουν πιο μικρό και δεν δηλαδή, ήμουν τόσο συναισθηματικά controlled, ακόμα δεν τον είχα τον έλεγχο. Καλά, ε, ακόμα ε, περισσότεροι δεν έχουμε συναισθηματικά τον έλεγχο. Ναι, δεν ναι, ξέρω. ναι, και θυμάμαι δηλαδή, ένα να μου είχε πει: Ξέρει ότι αν δεν αντέξει, θα πα τη μάνα και κάτι μου είχε προσβάλει, Δεν ακριβώ αλλά θυμάμαι ποιο είναι και ξέρει, όλα αυτά είναι στιγμέ που σε χτίζουν. Που είναι το ότι ή το παίρνει και κλαίγεσαι και λε: OK, η ζωή είναι άδικη και κλεινει μέσα σου, ή λε ότι okay, αυτό είναι ο λόγο που θα τα σκίσει όλα, α πούμε. Μπράβο, μπράβο. Άρα, ναι, ήταν πολλά τέτοια. Μετά ήμουνα, ήμουνα πρόεδρο από τα και ξέρει, οργάνω την πενταήμερη. Και ταυτόχρονα το ταξιδιωτικό γραφείο που το οργάνω μου πρότεινε, ξέρει, θε να το κάνει και σε άλλα σχολεία, ξέρει, το καλοκαίρι για την ΙΟ, πάρω κτλ. Και, και, ουσιαστικά το καλοκαίρι που έδινα από Ενελήνιε, Δηλαδή πρέπει να είχα βγάλει εγώ. Θα σε πω μετά ε... στι η αλήθεια είναι. Ναι, θα σε ε, πω λέει. και θέλω να σε ρωτήσω λέει, πάνω σε αυτό. Για, το για να σου απαντήσουν. είναι ότι πρέπει να είχα βγάλει κανένα 1,5 χιλιάρικο από προμήθειε, ξέρει είχα στείλει 100 άτομα στην ΙΟ για, για διακοπέ. Ναι, αυτό ήταν, ήταν εξή, όλα αυτά ήταν απόπειρε. μου θέμα, έφτιαξε, η οργάνωση σου άρεσε πιο πολύ. Να οργανώνει, να κανονίζει. Ναι, ναι, άρεσε, δηλαδή κατά, κατάλαβα πρώτον ότι η δικτύωση είναι το παν σε οποιοδήποτε κομμάτι. Δηλαδή, Θεωρώ γιατί, ότι η δικτύωση είναι το παν, ναι, ξεκάθαρα. Χρειάζει δηλαδή, οι, οι άνθρωποι που γνωρίζει και. Γιατί είχα κάνει και απόπειρε, ξέρει, σε κλαμπ για PR και τέτοια, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Okay, okay. Ήδη ξέρει άλλο κόσμο. Πιο πολλοί ταξιδιάριδε. Ε, ήταν και αυτό το είχα κυνηγήσει πολύ. Δηλαδή ήταν ότι είχα βρει κόσμο από Facebook, είναι λέει πολύ χάστιλ από τότε, ας πούμε, που. Δε, 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 δηλαδή σε όλο το group, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν κάποιο άλλο με τον αδικό, αλλά νομίζω ήμουν νούμερο ένα, νούμερο δύο σε πόσα άτομα έφερα στο νησί εκείνο το καλοκαίρι στο project, το ίδιο project. Ηλικία δε, μι청ά, αυτό είπε. 17 χρόνια χρονών. χρονών προ 18. Okay. Okay. Και μετά έκανα door-to-door uh, πωλήσει. -door <Nuh -huh> ναι, πήγαινε πόρτα σε πόρτα. Για εταιρεία τηλεπικοινωνίων, ναι. Και αυτό έκανα. Αυτό είχα, είχα σκεφτεί, μπήκα στο μαθηματικό. Και... Αν είσαι μαθηματικό, εσύ ρε φίλε, το ξέρω. Δεν είμαι, μπήκα. Μπήκε. Αλλά εν τέλει ποτέ δεν το ακολούθησε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, όχι. Γιατί ήταν ότι ξέρει ότι μπήκα λέγοντα. Γιατί υπάρχει αυτή που θα το στήσουμε και μετά όταν μου πει πανελίνε. Αλλά ότι αυτό ο άνθρωπο να ακολουθήσει. Αλλά δεν είχα άλλη επιλογή στο μυαλό μου. Και άρα έδωσα πανελίνε, το είχα βάλει στόχο. Μπράβο, ναι. Και μετά όταν έκανα τον door to door ήταν. Λέω αντί να πηγαίνω στη σχολή και να χάνω όλη τη μέρα. Θα πηγαίνω να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα που για να τα πληρώνω θα δουλεύω door-door -door το πρωί Άρα ναι. δούλευα πλέον τα μαθήματα, τα πέραγα σε εκτάσει και αυτό ήταν το πλάνο σου. Και το/ο ήταν από τα καλύτερα σχολεία. Δηλαδή... Επέντε στον εαυτό σου όμω και έμαθα τι σημαίνει 100. Έμαθα τι σημαίνει 100, έμαθα πολλά σκύλε, μου καλέσαν την αστυνομία πόσε φορέ. Μήπω είμαι ενόχληστη, ναι, ναι. ε, ναι, 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 ναι. ενόχληστη. Θυμάμαι σκηνικά να βγαίνουν από, από τα μπαλκόνια καμιά τριάνταρι άτομα με βρίζουν ταυτόχρονα. Αλήθεια το έχει ζήσει και εμαθα τι σημαινει 100 εμαθα τι σημαινει 100 εμαθα πολλα σκυλε μου καλεσαν την αστυνομια πολλέ φορε μηπω ειμαι ενοχληστη λοιπά. θυμαμαι σκηνικα να βγαινουν απο τα μπαλκονια καμια τριανταρι ατομα με βριζουν ταυτοχρονα αληθεια το εχει ζησει και αυτο Ναι, ναι. Δηλαδή πολλά. Που, που θέλω να σου πω ότι όλα αυτά είναι ότι εκεί έγινε το κλικ, ότι οκ. Okay. Δηλαδή, υπήρχε ένα ρετό που είχα ακούσει που μου έχει κάνει το κλικ που λέει ότι δύο ρητά βασικά. Ένα που λέει ότι αν δεν βρει κάποιον τρόπο να βγάζει χρήματα όσο κοιμάσαι, θα δουλεύει μέχρι να πεθάνει. Οπα. Και, Καλώ. Και, και αυτό λέει ότι, οκ, okay, άρα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο να έχει leverage που σε μια δουλειά που ανταλλάσσει χρόνο για χρήμα, δεν μπορεί να το κάνει. Και το άλλο ήταν ότι. Είτε θα δουλέψει και θα χτίσει τα όνειρα τα δικά σου ή του αφεντικού σου. Μπράβο. Συμφωνώ. Συμφωνώ που, που 100%. Δεν, δεν υπάρχει κεντροποίηση, απλά είναι το ότι ναι. τελικά τη διαλέγει, που είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, ξέρει ποιο είναι το χειρότερο. Το παρουσιάζουν τώρα ότι η επιχειρηματικότητα είναι εύκολη, όχι. ότι ξεκινάει και θα βγάλει ένα όχι, χιλιάρικο. Όχι, όχι, μπαμ. Όχι, όχι. Γι' αυτό και δεν το κάνουν πολύ έτσι, ναι. γιατί είναι το ρίσκο εκεί. Ναι, είναι το ρίσκο, είναι η ευθύνη, είναι ότι πρέπει να είσαι self motivated, είναι ότι δεν θα σου πει κανεί τι να κάνει, πρέπει μόνο σου. Δηλαδή, εγώ εσύ έχει την πειθαρχία σήμερα το πρωί μου, πα για τρέξιμο. Γι' αυτό θα τα δείτε fit τώρα. Προσπαθώ να χάσω κιλάκια, παιδιά. Που δεν σου λέει κανεί να το κάνει. Πρέπει να το κάνω εγώ για τον εαυτό μου. Που σου τον εαυτό μου. Βάζει μόνο του. Οι είναι αξιπνητήρι, το κλείνω και το Το κλείνω και μόνο και άλλο. Γιατί είναι ωραίο το κρεβάτι και είναι ωραίο το άραγμα και η ζωή κτλ. Όσα μου διηγήθηκε τώρα, αυτό λοιπόν είναι και ο λόγο που βρίσκεσαι σήμερα μαζί μα. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το mindset και εγώ πιστεύω 100% σε αυτό. Και επειδή κάτι που επισήμανε πάρα πολύ σημαντικό ότι οι περισσότεροι σπουδάζουν και τελειώνουν κάτι και πραγματικά τώρα αναφέρομαι σε πολύ νεαρέ ηλικίε, γιατί μακάρι να το άκουγα κι εγώ σε αυτή την ηλικία που δεν το άκουγα πολύ. Ναι. Είναι ότι σπουδάζουμε κάτι, προσπαθούμε να πάμε να δώσουμε πανελλήνιες κάτι το οποίο ή δεν το γουστάρουμε ή επειδή πρέπει, επειδή μα το επιβάλλει η κοινωνία ή οι γονεί μα ή οποιοδήποτε. Ε, σε καμία περίπτωση. Νομίζω πω μετά από αυτό το podcast οι γονεί θα με κυνηγάνε με τι πέτρε. Αλλά. Ναι, μπορεί. Μπορεί, αλλά εγώ θυμάμαι, ρε φίλε ειλικρινά, στο σχολείο μου, εγώ δεν ήμουν καλό μαθητή. Εγώ ήμουνα συνέχεια έξω ωραίε αποβολέ. Ναι. Ε, τρέλα μόνο. Και εγώ ήμουν πρόεδρο. Καλού βαθμού είχε όμω. Η... Όχι, δεν είχα καλού βαθμού. Okay. Δεν είχα καλού βαθμού. Δεν που είναι όλοι έξω και τα λοιπά, αλλά 18. <laughs> ναι, ναι, όχι, όχι, δεν, είχα, δεν, δεν ασχολιόμουν. Δεν με ενδιαφέρε το σχολείο. Mm. Δεν μου άρεσε η φάση αυτή του το σχολείο μέσα. Πρέπει mm. να διαβάζει, να πάρει βαθμού. Δεν το γούσταρα αυτό mm. το πράγμα. Mm. Άλλο στο πανεπιστήμιο που εκεί πραγματικά ήμουν αγαμμάτο. Αλλά στο ah, σχολείο. Ε, ναι, ναι, στο τυρί ήμουν πολύ καλό. Στο τυρί. Γιατί Με ενδιαφέρε αυτό που έκανα. Αλλά στο σχολείο, ρε φίλε, αυτό που παρατηρούσα, είχαμε μαθητέ, οι οποίοι αδερφέ ήταν γαμό μαθητές, μαθητέ. Μαθητέ του 19, φίλε, αποσιολόγοι 18. Ο Τάλα είναι κολόπεδο, είναι έξω, κάνει παρέ, παρτάρι. Αυτοί που είναι αυτοί που σε δίνουν κιόλα. Είναι αυτοί που σε δίνουν κιόλα. Πολύ σωστά. Αλλά τι γίνεται. Κοιτάω τώρα πίσω και βλέπω αυτά τα παιδιά ότι ακόμα ή ή είναι σερβιτόροι. Όχι όλοι βέβαια. Ή ακόμα δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή του. Καταλάβες. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να ξέρει από πολύ νεαρή ηλικία σε τι ταλέντο, τι μπορεί να κάνει καλά και ε. πού θέλει να οδεύσει. Πολύ δύσκολο όμω αυτό, ρε φίλε. Πολύ δύσκολο γιατί. Πολύ. Γιατί γίνεται. Οι περισσότεροι είναι ότι δεν νιώθουν ότι έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ο λόγο που πήγα στι Πανελληνίε. Είχα πάει σε ε, πώς λένε, επαγγελματικό προσανατολισμό που πας, ξέρεις, ε, όταν είσαι στο σχολείο και σου προτείνει ξέρω, κάποιος, ότι ξέρεις να ακολουθείς αυτό το μονοπάτι. Πάμε. Θετική κατευθύνση πληροφορική. Ναι, ναι, αλλά και αυτό, ή... ότι θα ναι, πας σε αυτή τη σχολή, μεταπτυχιακό μετά εκεί, ξέρεις, Μπράβο. σου βγάζει ναι, ένα, ναι, πλάνο, ένα πλάνο. Πάει, okay, ναι. 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 Και θυμάμαι, δηλαδή, εγώ έκανα τώρα τέσεις προσωπικότητας που λέγανε 80-90% επιχειρηματικότητα, δηλαδή, ξέρεις, να είναι αυτά και δεν υπάρχει, δηλαδή, και αυτός που θα πει ότι πάνω από σπουδάσω δίκηση επιχειρήσεων δεν γίνει επιχειρηματία σπουδάζοντα <χι> Όχι, αν σπουδάζει δίκαιο δηλαδή... μπορεί <χι> πολύ απλά θα καταλήξει να δουλεύει 9 to 5 σε μια δουλειά. <χι> Γιατί αυτό που σου μαθαίνει δεν είναι επιχειρηματία. Είναι καθηγητή που ξέρει τη θεωρία. Δηλαδή, ο <χι> δηλαδή, γίνεται στον δρόμο, να το πω έτσι. Ξέρεις, πολύ, σωστά. πολύ σωστά. Άρα μου είχε πει, ξέρω εγώ, ξέρει τι μπαίνει στο μαθηματικό, να κάνει μετά ένα MBA ή Ολλανδία ή Αμερική ή κάτι και σιγά σιγά να έχει. Που αυτό δεν είναι, το επιχειρηματικό. δεν είναι κακό. Δηλαδή, μια χαρά. Εγώ έχω και γνωστού και φίλου που μπορεί ο άλλο να έχει ανέβει, να έχει γίνει CEO, CFO, οτιδήποτε. Ναι. Ε είναι άλλο μονοπάτι. Λέει, κατάλαβα, είναι περισσότεροι. Έχω δει στην Ελλάδα ούτε στο κομμάτι του αθλητισμού έχουν πολλέ ευκαιρίε. Δηλαδή, ο άλλο είναι καλό στην ξηφασκία. Γενικά στη χώρα μα δεν έχουμε πολλέ ευκαιρίε. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν έχει στήριξη. Boxing ή οτιδήποτε. Και ναι. λε, ο άλλο μπορεί να είναι φοβερό και δεν υπάρχει υποστήριξη. Είναι καλό στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρει και το δεν στο μάνατζερ και Και δεν, δεν, υπάρχει, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει. Και στα καλλιτεχνικά το ίδιο. Χορού, δηλαδή κάποιο που θα είναι εσύ. Έχω χορευτεί εσύ μια ζωή. Ναι, που λε πόσο πιθανό. Το πάθο του θα ζήσει από αυτό. Όχι, δεν μπορεί. Γι' αυτό το σταμάτησα το χορο επειδή ότι δεν θα φάω ποτέ δεν θα φάω. Και έκανα 7 ώρε την ημέρα προπόνηση. Δεν είχα, δεν είχα ζωή. Ναι. Προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση και δεν είχα ζωή και δεν είχα στήριξη όμω. Καταλαβέ. Ε, Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό και γενικά δυστυχώ. Στη χώρα μα δεν άρα έχουμε τη στήριξη. Ναι. Ακόμα και τα υπάλληλα δηλαδή, που εγώ ποτέ δεν ήμουν και τα λοιπά, αλλά κάποιο που μπορεί να του αρέσει ένα τεχνικό επάγγελμα, ναι. ούτε εκεί. Δηλαδή θα είναι αυτό το. Α, πα σε Ξέρει και είναι. Ναι, τελ, ναι, ναι και ναι, μετά ναι, ναι. και οι καθηγητέ πάνε με τη λογική ότι είναι όλα κολόποδα στο επάλ ναι. και τα παιδιά πάνε ότι πάω να χαλαρώσω. Να λιτέψω και να είμαι και να cool. Λιτέρσω, μα ναι. ναι, γι' αυτό πα. Και τελικά όλο είναι το ότι άρα οι πανελλήνε ή τίποτα. είναι αυτό. Σωστά. Που αυτό ένα μήνυμα, α πούμε, κάτι παραπραστεί που βλέπει κάποιο, είτε που έδωσε πανελίνε και δεν πέτυχε, είτε που θα δώσει, είναι το ότι. Δεν η ζωή. Ούτε τελειώνει ούτε ξεκινάει. Λέει, είναι το ότι αν είναι μια επιλογή που σου αρέσει, μια χαρά. Δεν, δεν, δεν είμαι από αυτού που θα πω ότι αν μπει πανεπιστήμιο είναι χάλια. Αλλά ούτε Όχι. και το άλλο τι. Είναι, αυτό... είναι κάποιοι για αυτό, ρε. Ναι. Είναι κάποιοι που πραγματικά το γουστάρουν και κυνηγάνε από πολύ νεαρή ηλικία το όνειρό του. Και το όνειρό του είναι να δουν δικηγόροι, γιατροί, να δουλεύουν στην οτιδήποτε. Εγώ του θαυμάζω αυτού του ανθρώπου και μπράβο του. Απλά αναφέρομαι πιο πολύ στου ανθρώπου οι οποίοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Και του το πλασάρουν οι ίδιοι γονεί του ή η κοινωνία. Και δεν δοκιμάζουν. Και δεν δοκιμάζουν. Ε, Γιατί άμα φοβούνται όλοι, μη κάνουν λάθο, ρε φίλε. Καταλαβε. Φοβούνται όλοι το λάθο. Επειδή αυτό λέγαμε κι εμεί προάλλε: ναι, ναι. Ότι άμα δεν κάνει λάθο, δεν κάνει χίλια λάθη, δεν θα μάθει ποτέ. Μα οι πιο πετυχημένοι άνθρωποι θα σου λένε για το πόσοι φορέ αποτύχανε. Δηλαδή, Ακριβώ. έχουν. Πετ... Δηλαδή, άμα ακούσει από στερήσει του Stephen Hawking εγώ πριν βγάλει το πρώτο βιβλίο τη J.K. Rowling για, το Harry Potter. Πόσα. Ναι. Τι, θύμισε μου λίγο πόσα... σε πόσα αμέρισμός. εκδοτικά πήγε ρε φίλε. Είναι από δεκάδε ή ο Σιλβέστερ Σταλόν για το Ρόκε, με που ήταν πόσε φορέ που του είπαν Α, δεν θα κάνει τα λοιπά και mm. του απορρίψαν και δεν είχε να φάει που είχε, είναι και η ιστορία που πούλησε το σκύλο του. Μπράβο, και μπράβο, μπράβο. Να φάει και μετά δεν αγόρασε. Ναι, άρα θέλω να σου πω ότι είναι τόσε ιστορίε που λε ότι τελικά αυτό για να πετύχει. Όλοι το βγάζουν ότι είναι overnight, να ξέρει, ότι είναι σε μια νύχτα. Δεν είναι τίποτα που σε μια είναι, νύχτα. Τον έμαθε σήμερα, επειδή 20 χρόνια, ναι. 10 χρόνια, 5 χρόνια κάνει ναι, για να μπορέσει ναι. 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 να γίνει. Χτίσιμο, αδερφέ. Είναι χτίσιμο. Και όταν πέφτει ξανά από το μηδέν. Και εδώ πέρα θέλω να σε πάω σε έναν άνθρωπο που θαυμάζω εγώ πάρα πολύ. Και συγκεκριμένα έχει να κάνει με αυτή την εταιρεία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Την εταιρεία Τσομίδη υποστηρίζει. Με το πατέρα του Τσομίδη, αυτό που ουσιαστικά ήταν στην αρχή σε όλη τη φάση. Ε, είχε χτίσει την εταιρεία. Ωραία. Και εν τέλει ό,τι είχε μέσα και ξεκίνησε να χτίζει. Είχε υπαλλήλου μέσα, είχε εργαλεία μέσα, βίδε τα πάντα. Κάηκε. Okay. Όλη η εταιρεία, όλη, 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 κάηκε. Δεν, δεν έμεινε τίποτα, ρε. Έμειναν, ξέρω εγώ, 10 πράγματα μέσα στο μαγαζί. Εδώ, σε αυτό το χώρο ήταν... Δεν ήταν, νομίζω, σε αυτό το χώρο, ήταν σε άλλο χώρο. Okay. Και μετά λέει, ωραία, το φτάσαμε μέχρι εκεί, έγινε το κακό. Πέσαμε, χάσαμε και χρήματα, και ψυχολογία. Ε, και υπαλλήλου, γιατί, φίλε, αντε, γιατί οι υπάλληλοι θα φύγουν, εσύ ο επιχειρηματία, πρέπει να του πληρώσει, να καλύψει τα έξοδα, να τα ξαναφέρει yeah. όλα στην αρχική του φάση. Και λέει: Όχι, εγώ θα το ξανακάνω. Και φίλε, πήγε και έκτισε αυτό εδώ, το οποίο είναι ακόμα πιο πετυχημένο από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Και χτίζει μέρα με τη μέρα με τη μέρα. Γι' αυτό δεν είναι overnight success, αδερφέ. Όλα θέλουν πολύ υπομονή και πειθαρχία. Μα υπάρχει ένα ρητό που λέει: ο Βηφάνο τώρα σε ελεύθερη μετάφραση, ότι για, για οτιδήποτε άλλο ε, ανταμείβεται δημόσια είναι για όλη τη δουλειά που βάλε privately. Μόνο, δηλαδή, μόνο μπράβο, μπράβο, δηλαδή, μόνο. Μήπως, ας πούμε, το, Κόμπι Gobi Bryant, το uh, Michael Jordan, ο, όποιο αναθλητή δει σε όποιο χώρο, γι' αυτό και όλες υπάρχει ένα ρητό που λέει η επιτυχία φινίχνη. Δηλαδή, να κάτσεις και μελετήσεις όλων την πορεία, είναι τόσο κοινά, ότι δηλαδή, ξέρει δεν κάθονταν όλη μέρα στο κλαμπ, δεν κάθονταν να ήταν όλη μέρα στις καφετέρειες, δεν κάθονταν να ήταν όλη μέρα σε ποτά. Δηλαδή, όλοι οι αντιπερισπασμοί τέλο πάντων ήταν ξεκάθαρο το ότι that's not the way. Πέρα να βρω κάτι άλλο. Ακριβώ. Συμφωνώ 100% σε αυτό το πράγμα. Περιπτώντω, ε, μια και αναφέρθηκα πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί πραγματικά έχουν πιάσει μια ωραία ροή και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ε, είναι εδώ πέρα απ' έξω αυτή τη στιγμή ένα άνθρωπο, ο Παναγιώτη τη εταιρεία Τσομίδη υποστηρίζει. Και θα ήθελα πάρα πολύ, πριν συνεχίσουμε σε αυτό το podcast, να σου κάνουμε ένα τεστ. <laughs> το τεστ λοιπόν έχει να κάνει, μόλι τώρα φέρανε στο στούντιο μια βαλίτσα. <laughs> τεράστια μακίτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Τσομίδη. Και θα παίξουμε λοιπόν μαζί ένα πολύ πολύ γρήγορο παιχνίδι για να συνεχίσουμε σε αυτή την όμορφη ροή που είχαμε. Δεν μ' αρέσει να χάνω, να ξέρει. Ελπίζω να μην χάσει και Αλλά ελπίζω να είσαι είμαι... ενήμερο. Αλλά δεν είμαι σίγουρο. Λοιπόν, <laughs> κανεί δεν είναι σίγουρο. Για τι ικανότητε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία μοβ, όχι μοβ, μία πράσινη λοιπόν βαλίτσα μακίτα, την οποία πάω να την ανοίξω. Μέσα έχει κάποια εργαλεία. Mm. Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία είναι πολύ επίκαιρα. Θέλω να σου κάνω ερωτήσει. Τι, πώ λέγεται το κάθε εργαλείο και γιατί θε σημαίνει, και εσύ απλά να μου απαντά. Θα έχω χίντ από εκεί πέρα. Δεν θα έχει κανένα χίντ, είσαι 100% μόνο σου. Απέδειξε μα τι μπορεί να κάνει. Να ξέρει, εξαρτάται τη ζωή σου <laughs> από αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο. Εγώ, όπω βλέπει, τα βλέπω γιατί δεν για τα ξέρω γιατί, για πολύ καλά. Κλεβει. Λοιπόν. να μου φέρει σε τη βαλίτσα, να ρωτήσω εγώ το. Θα σου δείξω το πρώτο που είναι το πιο επίκαιρο από όλα. Και είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Παρεπιπτόντως να επισημάνω πως όλα λειτουργούν με μπαταρία. Δεν χρειάζεται να το έχεις στην πρίζα όταν δουλεύεις. Λοιπόν. Είναι αυτό εδώ. Μπορείς να το πιάσεις. Πρόσχει το πατήσει εδώ πέρα. Έχει την ασφάλεια. Δες το και πες μου τι είναι. Πώς ονομάζεται το συγκεκριμένο και γιατί το χρησιμοποιούμε. Είναι αλυσιπρονάκι χειρός. Ένα... Το πα πολύ καλά. Το πας πολύ καλά. Σίγουρα ξέρω το μεγάλο. Ε, τραβάς εκεί πέρα. Αυτό δεν τραβάει. Θέλει μπαταριούλα και ναι. είσαι έτοιμο. Θέλω να μου πει όμω γιατί τώρα αυτό τον καιρό τι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Κλαδευ... Όπω το είπε, είναι κλαδευτικό μεν. Α, κλαδευτικό είναι. Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με με κυπουρικά και τα λοιπά κάνει. Μπράβο, Κανή μας κάνει. Το Άρα είσαι πολύ καλά. Κέρδισα. Κέρδισες Κέρδισε. Ένα πόντο μέχρι στιγμή. Αν βρει και τα τρία, παίρνει μπόνους ε, το μπόνους δεν μπορούμε να σου το πούμε τώρα. Θα το πούμε μετά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλαδευτικό. Και επίση, μια και είμαστε στην επικαιρότητα που τώρα όλο ο κόσμο πηγαίνει, κλαδεύει τι ελιέ του και τα λοιπά. Βαι. Και του κήπου του και γενικά ρίχνεται μια έτσι καλοκαιρινή ανανέωση. Είναι ευκαιρία να πάρετε ένα πάρα πολύ ωραίο μακίτα Λοιπόν, πάμε για την επόμενη ερώτηση. Είμαι confident τωρα ξερεις Ξέρε, βήμα-βήμα χτίζεται η επιτυχία. Βρήκα το πρώτο. Λοιπόν, το πρώτο το βρήκε. Πάμε να δούμε αν θα καταφέρει να βρει και το δεύτερο. Αυτό εδώ είναι τέτο και τέτο το αγαπημένο μου παρεμπιπτόντο. <laughs> λοιπόν, μπορεί να το κρατήσει. πιά το εργαλείο. <laughs> λοιπόν, όσοι μα ακούνε και δεν το βλέπουν, μπορεί <laughs> να, <laughs> να το παρεξηγήσουν λιγάκι. Συγγνώμη, παιδιά. Τι είναι αυτό και γιατί χρησιμεύει. Έχει 15 δευτερόλεπτα. Κοίταξε. Άμα ήταν ιατρικό εργαλείο, θα έλεγα το βάζει στην την καρδιά ναι, ναι, ναι. και κάνει. Στη παλ... ρόγα σου. Παλμομέτρη. Όχι, <laughs> <laughs> παλμομέτρηση. Για πε μου. Κοίταξε, για να έχει εδώ πέρα. Α, το βάζει μήπω για μετρήσει του ρεύματο στο... Όχι, τέτοιο, όχι, όχι, όχι. Είναι όχι. πολύ πιο απλό το πράγμα. Είναι πιο απλό, ε. Σίγουρα δεν είναι. Οδηγά αμάξι. Ναι. Ωραία. Εσύ σου έχει τύχει ποτέ να σκάσει λάστιχο. Α, το λάστιχο. Μετράει την πίεση του λαστίχου. Όχι, φουσκώνει το λαστικό, είναι πολύ. πάρα πολύ απλό. Είναι αυτό το και εργαλείο. Πρέπει να πω ότι είναι, τρο... με... είναι τρόμπα. Είναι τρόμπα αυτό ηλεκτρική. Ξέρετε, να ορίστε, το έχει κάνει τώρα και <laughs> εκεί. <laughs> είναι τρόμπα ηλεκτρική. Ε, λειτουργεί με μπαταρία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή έχει μείνει στον δρόμο, παίρνει μπαπ, φούσκωσε το λαστικό σου και συνέχισε. Πάμε... Βρήκα το αμάξι, άρα μισό πόντο. Παίρνει ένα. Ε, πέψε, ναι, ε, Έχει ένα αδερφέ. Πάμε και για το τελευταίο. Πάμε και για το τελευταίο που είναι το αγαπημένο μου και είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Καφέ, καφέ φτιάχνει. Τι είναι αυτό. Φτιάχνει καφέ. Ακριβώ. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Παιδιά, ολόκληρη καφετιέρα μακίτα, είσαι τώρα στην οικοδομή. Σωστά, δεν το Α, λήφισε, ωραία το τσιμέντο, σου βάζει πέτρα, πέτρα, πέτρα. Όχι, ξέχασα. Θέλω, θέλω πιο καφεδάκι. Θέλω τον Θέλω, θέλω καφεδάκι. Ωραία, πηγαίνει, σηκώνει, καφέ, μακίτα. Γεια σα, ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο ο καφέ σα. Καφέ μακίτα λοιπόν. Και δεν πίνω καφέ και το κατάλαβα, έτσι. Double points, νομίζω. Ακριβώ. Λοιπόν, κέρδισε. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Τσομίδη που υποστηρίζει. Ε, Σα παρακαλώ από το στούντιο, μπορείτε να παραλάβετε αυτό το κουτί. Και εμεί πάμε να επανέλθουμε πίσω στην ε, συζήτησή μα. Τέλεια. Ε, λοιπόν, η συζήτησή μα, ε, θυμάμαι αυτό που είχε αναφέρει, τέλο πάντων, τώρα είχε πει κάποια reference για κάποιου ανθρώπου. Ε, Μιλέγε για αθλητέ. Που έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Ότι προφανώ δεν ήταν απλά να κάθομαι σε ένα μπαρ σε ένα μαγαζάκι και να τα πίνω και να μεγαλά, αλλά κάθε μέρα επενδύανε σε αυτό που θέλουν να καταφέρουν στη ζωή του. Ε... Εστιάζουν στη μαεστρία αντί για το αποτέλεσμα. Αυτό είναι η διαφορά νομίζω. Δηλαδή ότι ο άλλο. Γιατί αν εστιάζει το αποτέλεσμα, απογοητεύεσαι. Ξέρει το αποτέλεσμα, δεν θα έρθει σήμερα. Δηλαδή ξεκινά εσύ α πούμε γυμναστική. Πα τρει μέρε γυμναστήριο, δεν θα δει διαφορά. Ναι. Δηλαδή οπτικά mm. θα νιώθει. Θα λε, ω, αλλά στη ζυγαριά τίποτα. Αν όμω το ότι ωραία, να γίνω καλό στη διατροφή μου, να γίνω καλό στι επαναλήψει, να έχω πειθαρχία, δηλαδή να καλλιεργήσω τα γύρω-γύρω, τελικά θα δεις ότι σε ένα-δύο μήνε το αποτέλεσμα ήδη θα αρχίζει να εμφανίζεται. Θα αρχίζει να εμφανίζεται. Αλλά οι πιο πολλοί που τα παρατάνε πριν εκεί, δηλαδή. παρατάνε εκεί στο transition πάνω, εκεί που κουράζονται, πάνω που πάει να φανεί κάτι, κάτι πάει να γίνει. Εκεί που να κάνει το extra mile, α πούμε, γιατί θυμάμαι, έλεγε ο Μουχάμεντα Λί. Ο Μποξέρ. Ο που, μποξέρ. Ναι, που λέει, το ρωτάγανε πόσα, ξέρω πόσους κοιλιακούς κάνεις, πόσες επαναλήψεις. Λέει, δεν ξέρω, μετράω όταν αρχίζω να πονάω. Σωστό όσο παίχνεις. Που, που είναι γάμα διδάμετος και ότι γιατί όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Και είναι το, τη στιγμή που θες να παρατήσει όταν κάνεις το extra mile που κάνεις δουλειά. Σωστό. Δηλαδή κάνεις που σάψα, πούμε, μπορείς 20, το 21, 22, 23 είναι Μετράει. Που θα γίνει τον μπάμπο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ε, γι' αυτό το λόγο, όσοι μα ακούν αυτή τη στιγμή, αυτό που θέλω να μεταφέρω κυρίω είναι ότι παιδιά πραγματικά μην το παρατάτε το κομμάτι, συνεχίστε το, παλεύστε το, πουσάρετε μέχρι τέλο και εγώ είμαι τη άποψη. Πραγματικά είμαι τη άποψη ότι άμα κάτι θέλει πολύ. Ρε φίλε, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, δεν γίνεται να μην το κάνει. Ναι. Ειδικά άμα εστιάσει να... στο να ξεχωρίσει. Γιατί άμα σκεφτεί, δηλαδή αυτό που κάνει ο Τσομίδη εδώ πέρα, οποιοδήποτε άλλο, δεν, δεν είναι ότι υπάρχει τόσο ανταγωνισμό στην κορυφή. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι είναι. Κορυφαί. Θα πάρουν πολλοί που θα ασχολούνται με το χώρο αλλά στη τεχνολογία. Όταν δηλαδή, εστιάζει, θα πει ότι εγώ θα γίνω master. Είναι ελάχιστη δηλαδή, η ήδη Αν δεν τα παρατήσει και συνεχίζει, οι περισσότεροι που δηλαδή τα παρατάνε στην πορεία ήδη είσαι καλύτερο. Ναι. ήδη έχει πάει μπροστά δηλαδή. Α ναι. πούμε, εσύ αυτό που κάνει ένα podcast, πολλοί θα έχουν ξεκινήσει να έχουν κάνει ένα επεισόδιο podcast. Δύο, δύο τρία, τρία, και, και μετά παρα... ή ξέρω εγώ, δεν κάνω κάθε εβδομάδα, κάνω κάθε δύο εβδομάδε. Ναι. Μετά, κάθε μήνα. Consistency is και... key. Ναι. Η συχνότητα το καθημερινό, το κάθε εβδομάδα να είσαι συνεπή στο να το κάνει. Γιατί κακά τα ψέματα για αυτό το podcast χτίστηκε με δυσκολία, με υδρότα και επίση δεν πάνε πάντα τόσο καλά όσο θα θέλαμε εμεί. Ή ας πούμε, ρε παιδί μου, μπορεί να, άλλες, να, να περιμένει κάτι τελείω διαφορετικό, να, άλλη, να περιμένει άλλη επίχυση και ξαφνικά να μην έχει την απήχηση. Είτε τα vlogs, γιατί όταν ξεκίνησα τα vlogs, Φίλε, στην αρχή δεν είχα πάρει ούτε τα views που θέλω, ε, ούτε τα subscribers που θέλω, ούτε ήθε, ήξερα ακριβώ τι θέλω να προβάλλω, ακόμα δυσκολεύομαι πολλέ φορέ. Ε, απλά συνεχίζω και το κάνω γιατί ξέρω ότι μία μέρα όλο αυτό θα έχει μία καλή απήχηση ναι. προ τον κόσμο. Ναι. Αν μπορούμε να δώσουμε πέντε καλά πράγματα, λίγο entertainment, να περνάει όλο καλά. Αν όσο περισσότερο value δίνει, τόσο πιο ο άλλο τελικά θα κάνει διαφορά γιατί περισσότεροι κοιτάνε βραχυπρόθεσμα, δηλαδή πώ θα βγάλω χρήματα σήμερα και μετά χάνουν τη μεγάλη εικόνα. όταν εσύ έχεις ένα πλάνο που λες ότι ωραία, θα δώσω αξία, θα χτίσω foundation, δηλαδή ο άλλο θα σκέφτεται τα άλλα και θα έχει θετικά συναισθήματα. Πώς αυτό θέλω. Την Apple αυτό. και αυτό. Λέει... Μπράβο. Ακριβώ αυτό, ακριβώς αυτό. Παρόλο που δεν έχω iPhone, αλλά κατάλαβα. Εσύ δεν έχει iPhone, ναι, η, Samsung, η αλήθεια Samsung, είναι. Ναι. Samsung. Samsung ναι. Εγώ είμαι Apple, αδερφέ. Εντάξει, πα με τη μάζεσαι. <laughs> Α, ωραία, πάμε για beef, πάμε για beef. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments, παιδιά, Samsung ή Apple, το μεγαλύτερο beef εννοείται Apple. Μαράκα, θα σου γεμίσω views τώρα. Και να κάνω και tag τους άλλους. Στο Facebook, το για το highlight που σου έρχεται η ειδοποίηση, το έχεις δει. tag highlight στα comments. το Όχι. Αν κάποιο κάνει tag highlights όλου του φίλου του πετάει και ειδοποίηση και έχει τώρα κάθε φορά ειδοποίηση σε τα θέματα. Απλά θέλω να το ακούσει. Ναι, θε να του κάνει σαν φρέν κατευθείαν αυτού. Τέλο πάντων, να το δει. Ναι. Όχι, okay, δεν το έχω, δεν το έχω τσεκάρει καθόλου. Πήγαινε, εκνεύρι τον κόσμο. Πάντα εσύ tag highlight στο facebook σε κάποιο post. Tag highlight λέξη. Ναι. Και θα πάρω το, ε. Και θα μου έρθει και μένα, ρε. Δεν το ήξερα, παιδιά. Δοκιμάστε το κι εσεί από το σπίτι σα. <laughs> <laughs> Αρκεί να μην μου έρθει κάθε μέρα. Δεν θα είναι ότι καλύτερο. Ε... Πάντω αυτό που με το consistency ταιριάζει και ένα άλλο που λέει uh, longevity creates credibility. Δηλαδή η μακροζωή δημιουργεί αξιοπιστία. Mm. Δηλαδή οι περισσότεροι την πατάνε πριν προλάβω να γίνουν ειδικοί. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, εσύ, α πούμε, τώρα είναι το. Οκ, okay, εσύ ήδη έχει ένα foundation και λόγω του survivor και λόγω όλων των που έχει κάνει, αλλά παίζει κάποιο ξεκινά για day one. Και μπορεί να πει, Α, εγώ τώρα δεν θα με πάρουν σοβαρά αν ξεκινήσω πολύ, γιατί είμαι μικρό. Α, δεν θα με πάρουν σοβαρά σαν δικηγόρο, γιατί είμαι στην αρχή. Αλλά φυλάει, άμα κάτσει και πει ότι με τον καιρό βάζει, βάζει, βάζει το χρόνο, απλά ότι είσαι καιρό. Ναι. Σίγουρα θε να είσαι καλύτερο, υπάρχει και αμπιλημάδε, αλλά απλά ότι είσαι καιρό, ξέρει πώ λέει κάποιο, με γιατρό 20 χρόνια. Κατευθείαν λε αυτό είναι καλό. Ναι, επειδή είναι γιατρό ένα χρόνο, λε Ξέρεις, ναι, εγώ εγώ να σου πω ναι. την αλήθεια: Πιο πολύ μου αρέσει να υποστηρίζω του πιο φρέσκου. Ναι, όχι, συμφωνώ, αλλά σου λέω το τι κάνει η κοινωνία. Ε, η κοινωνία, η ναι, ναι, Εγώ προσωπικά είμαι στο πιο φρέσ. Μ' αρέσει δηλαδή να ξέρω ότι ο άλλο τώρα ξεκίνησε. Γιατί τον υποστηρίζει το και δεν βλέπει τον εαυτό σου σε αυτόν. σω κάπω έτσι. Δηλαδή ναι. και τώρα είμαι σε μια φάση που. Οκ, okay, είμαι 30. Έχω το YouTube. Δουλεύω και στην τηλεόραση κτλ. Κάνουμε κάποια πραγματάκια. Αλλά ξεκίνησα τώρα μια εταιρεία κι εγώ. Που ασχολείται με social media marketing management, στην οποία ρε παιδί μου Α, ναι. τρέχουμε προφίλ, τρέχουμε Instagram, κάνουμε φωτογραφίσεις, κάνουμε campaigns, κάνουμε reels, κάνουμε βιντεο κάνουμε e-shops. Γενικά ρε παιδί μου, ό,τι μπορεί να κάνει για μια εταιρεία που χρειάζεται για να προβάλλει λίγο την ηλεκτρονική της εικόνα προς τα έξω. Αποφάσισα ρε παιδί μου να το κάνω, γιατί διαχειριζόμουν δύο εταιρείε ρε παιδί μου και μετά λέω, ρε φίλε, αφού πάει καλά, έχει όλα τα connections για να το δημιουργήσει αυτό ξεκινά λίγο να το αναβαθμίσει, να το κάνει επιχείρηση, να πάρει εταιρείε πολλέ, να διαχειρίζεσαι γιατί σίγουρα θα του προσφέρει κάτι καλό. Και ξεκίνησα λοιπόν, αδερφέ, αλήθεια σου λέω, έπαιρνα πρέπει να είχα πάρει 100 τηλέφωνα, 100 εταιρείε. Και να έχω ακούσει. Cold calls. Calls. Έβρισκα στο Google, Τοποθεσία, έβλεπα το, ε, ε, mm. Instagram. Λέω αυτό το Instagram μπορεί να γίνει καλύτερο. Πάμε να πάρουμε τηλέφωνο. Αυτό το Instagram θέλει reels, θέλει βιντεάκια. Πάμε να το κάνουμε καλύτερο. Αυτή η σελίδα του, Insta, του Instagram δεν Instagram Η θα Κολόνα και τί... Μπράβο. Μα και εγώ σε κάποια φάση, φίλε, αρχίσα και αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Ήμουν σε φάση, μήπω είμαι λίγο μαλακά. Μήπω δεν είναι ωραίο, ωραίο αυτό που κάνω. Μήπως δεν πρέπει να... Αλλά μετά λέω, ρε φίλε, το θέλει. Θέλει να το κάνει, θέλει να χτίσει αυτό το πράγμα. Έχει να προσφέρει κάτι. Μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι το κλειδί. Γιατί σκέφτεσαι τη συνεισφορά που θα κάνει στον άλλον. Μπράβο. Και ξαφν... Γιατί ε, θυμάμαι, έκανα μια εκπαίδευση κάτι συνεργάτη που λέγα για το φόβο τη αλλαγή. Και λέω ότι περισσότεροι ο λόγο που φοβούνται να αλλάξουν είναι ότι σκέφτονται τον εαυτό του. Mm -hmm. Ενώ αρχίζει να σκέφτεσαι το κοινό. Δηλαδή, π.χ. εγώ έχω κάνει πολλέ ομιλίε σε κοινό, 500 άνθρωποι κτλ. Το, άνθρωπο γνωρίζω. Λοιπόν, ναι. το γνωρίζω και μπράβο ο... σου γι' αυτό του έχω δει και σε παρακολουθώ ναι. και δίνει πολύ ωραίε ομιλίε. Ναι, που ξέρει πόσο ο κόσμο φοβάται το public speaking. Δηλαδή, ακόμα και στο podcast που δεν κάνει εδώ πέρα. Σε πιάνει ένα ότι θα μιλήσουν ακούσουν Τώρα. Ή, ξέρω το εγώ, στι... ναι, δηλαδή το πόσο φοβάται το κόσμο στην έκθεση που νομίζω είναι και ο νούμερο ένα φόβο. Δηλαδή, πιο πολύ φοβούνται το public speaking παρά το θάνατο. Παρά το... στην Αμερική, ε, το, νομίζω το 45% είχε πει ότι φοβούνται πιο πολύ να μιλήσουν δημόσια παρά το θάνατο. Απίστευτο έτσι. Ναι, που, που ε, θέλω υπάρχει. να σου πω ότι εκεί αν το σκεφτεί, ποια είναι μια πρακτική βοήθεια που πράγες. Είναι ότι. Όταν... γιατί φοβάσαι, γιατί σκέφτεσαι τι θα πούνε για μένα, αν θα λεφτό, α, τι θα νομίζει ο κόσμο, που είναι όλα εγώ, εγώ, εγώ. εγώ. Mm. Αλλά όταν αρχίζει και σκέφτεσαι τον άλλον, τον δηλαδή άλλον. Το, το κοινό από κάτω, πώ θα του βοηθήσω, τι impact θα κάνω, Ακλώς. αν είσαι σε entertainment, πώ θα του διασκεδάσω, mm -hmm. πώ θα του εκπαιδεύσω. Δηλαδή, ό,τι είναι, όταν σκέφτεσαι ότι τι καλό θα κάνω, είσαι σε σκέφτεσαι ότι μα αν δεν το κάνω, του κάνω κακό. Δηλαδή, κάνω disservice. Δηλαδή, είναι του στον άλλον του στερώ, εσύ τώρα ότι αν δεν κάνει το podcast, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρει ότι θα μπαίνουν σταθερά σε κάθε podcast να το βλέπουν. Και αν βαριέσαι να κάνει ένα podcast, σκέφτεσαι ότι του στερώ τολμού, τη διασκέδαση, την εκπαίδευση. Κάποιο που θέλουμε, το ε. Ναι να. γιατί πρέπει να μπορεί Πέντε άτομα να περιμένουν πώ και πώ αυτό το επεισόδιο. Δεν ναι, ναι, είναι ότι είναι χίλια ή πέντε χιλιάδε ή δεκα χιλιάδε. Έστω πέντε άτομα που ναι. το περιμένουν πώ και πώ να ακούσουν κάτι, να πάρουν κάτι από αυτό. Δεν θέλω να το στερήσω. Μα και εσύ όταν έπαιρνε του άλλου τηλέφωνα να σκεφτεί ότι τι καλό θα κάνω σε αυτό. Δηλαδή θα πάρω 100, και όντω θα είναι οι 4 οι 5 που θα. Ναι. Εν τέλει έχουμε ναι. προχωρήσει. Αυτό. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. εν τέλει και... κάποιο είπε το ναι. Και θα σκεφτεί τι καλό θα του κάνω αυτού. Νου. Άρα ξαφνικά όλα τα όχι αξίζουν. Αξίζουν. Γιατί, ακριβώς. Γιατί είναι το, το, το giving. Που αυτό είναι και το πιο ωραίο, γιατί νιώθει ε, ολοκλήρωση μέσα σου, νιώθει fulfillment. Δηλαδή νιώθει ότι κάνω καλό, τη βοηθάω, δημιουργεί κληρονομιά. Σε και λέει... και γουστάρω κι εγώ από αυτό, παίρνω κι εγώ κάτι. Καταλαβέ. Ε, αυτό νομίζω είναι το μυστικό. Δηλαδή οι περισσότεροι τι κάνουν, Λένε θα το κάνω για τα φράγκα μόνο. Πρέπει να βγάλω φράγκα, πρέπει να βγάλω φράγκα, πρέπει να βγάλω φράγκα. Είχα εδώ πέρα ε, στην παραπροηγούμενη ομιλία τον, ε, τον Λαμάη. Τον, ε, ε, ήταν παίκτη τώρα και το survivor, έχει και γενικά ε, ε, είναι μου. Α, είδε το επεισόδιο. Λοιπόν, Ήρθα ο Θα οποίος... προετοιμαστώ να δω... <laughs> ναι, ναι, ναι. ο οποίο είπε το εξή. Λέει εγώ ρε φίλε, τώρα ο καθένας λέει ότι θέλει έτσι. Εμένα σαν αυτό που ακούω προσωπικά μου άρεσε πολύ ότι εγώ τι χτίζω και ό,τι κάνω. Δεν το κάνω μόνο για τα φράγκα, αλλά το κάνω γιατί θέλω να προσφέρω δουλειέ. Θέλω να πάρω κάτι από αυτό ψυχολογικό, να, να νιώθω θετικά με τον εαυτό μου και να μπορώ, ρε παιδί μου, να προσφέρω κάτι καλό και στην κοινωνία. Εμένα αυτό σαν μότο, είτε ισχύει είτε δεν ισχύει, εμένα μου αρέσει. Είμαι σίγουρο πω και σε σένα. Όχι, είναι από τα καλύτερα κίνητρα, γιατί ξέρει όποιο πάει για τα χρήματα, θα, θα κόψει τη μέση. Δηλαδή, τα χρήματα. Α πούμε, έβλεπα τα, τα level of motivation για του ανθρώπου. Πε ότι είναι τρία βασικά, τα χρήματα είναι το τρίτο. Μετά είναι, ξέρω εγώ, το, ε, ε, ο σκοπό σου, το κάλεσμά σου, το να συνεισφέρει, η κληρονομιά, η προσωπική σου εξέλιξη, το community. Δηλαδή, πιο σημαντικά είναι αυτά για του ανθρώπου. Σίγουρα τα χρήματα είναι το παν με τη αρχή στην καθημερινότητα. Για ναι. να σου δώσει επιλογέ, τα λοιπά. Αλλά. Αν δεν έχει ένα βαθύτερο λόγο και γιατί, θα τα παρατήσει. Δηλαδή, όταν πα και κάνει, α πούμε. Ξέρει, γιατί δεν το σκέφτεται κανεί. Πα και κάνει workout, α πούμε. Okay, και λε, σιγά, έτσι και όσοι και αν τα παρατήσω, κακό είναι αυτό που θα κάνω. Δεν σκέφτεται ότι αν όμω δεν τα παρατήσω και είμαι ένα before and after γαμάτο transformation, πόσου ανθρώπου μπορεί να επηρεάσουν αυτό. Mm -hmm. και, και πολλοί σκέφτεται, μα ποιο με ξέρει. Βέβαια, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου. Δηλαδή, εσύ να το ρώσει, σε ξέρουν δηλαδή, από φίλοι από το σχολείο. Σίγουρα του έχει επηρεάσει θετικά. Απλά επειδή σε ξέρουν από πριν και βλέπουν την εξέλιξή βλέπουν εξέλιξη σου. Εξέλιξη. Δηλαδή. Πόσο μάλλον έχεις και μια μεγαλύτερη πλατφόρμα πειράσει πολύ περισσότερους ανθρώπους. Αλλά ο κάθε ένας έχει να πειράσει τη μαμά του, τον πατέρα του, τα αδέρφια το του. Κοντινό το κοντινό του, το κολλητό του. Ναι, ναι, και... Τα παιδιά του, δηλαδή, και τα λοιπά, του. γείτονες. Την που... κοπέλα του. Ναι, ναι, ναι. Το αγόρι του. Δηλαδή είναι ότι αν δεν σκεφτεί το πόσο καλό θα κάνει το οτιδήποτε, δηλαδή το ότι είσαι καλύτερα σωματικά, οικονομικά κτλ., ξαφνικά να, να πώ βρίσκει κίνητρα. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι, γιατί να σηκωθώ, ξέρω να τρέξω το πρωί, γιατί η ιστορία μου θα εμπνεύσει χιλιάδε, εκατομμύρια ναι. ανθρώπου. Όποια είναι κλίμακα που θέλει να σκεφτεί. Εγώ όμω πολύ δεν το σκέφτομαι έτσι. Αλλά μου αρέσει πολύ ο τρόπο που το λε. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι ότι θα το κάνω γιατί θέλω εγώ να είμαι ευχαριστημένο με, με μένα. Δηλαδή, εγώ, είναι ίσω πιο εγωιστικό το κομμάτι τη προπόνηση και του σώματο κτλ. Ε, είναι και τα δύο, Αλλά είναι και άλλο. αυτό ένα πλα. το Θε, ότι... Θεωρώ ότι είναι βαθύτερο level of motivation για κάποιον το να πει ναι. ότι α, η ιστορία μου θα αγγίξει χιλιάδε. Θα αγγίξει εκατόμενα. Δηλαδή, ότι σου δίνει δύναμη, σαν να κουβαλά ολόκληρη. Δηλαδή, πώ όταν κάποιο παίζει για την εθνική Ελλάδο, ποδό, ρομπάσκε και δηλαδή, τα λοιπά, και νιώθει κουβαλάει τη χώρα μαζί του. Μεγάλο φορτίο. Ε, ναι, εκεί. δηλαδή, έχει δει, α πούμε, στο Στίβο ανθρώπου που μπορεί να σπάσει εκείνη τη στιγμή το πόντα τα λοιπά, και όλο συνεχίζει να τρέχει ναι, για να ναι, τερματίσει. Ναι. Δηλαδή. Γιατί αθλητέ box <σταλείς> που ναι, ναι. έχουν ναι. σπάσει χέρια και συνεχίζουν και η ιστορία. Και, και παίζει γιατί, γιατί ξέρει ότι αυτή την ιστορία θα τη δουν πόσοι άνθρωποι. Άρα όταν σκέφτεσαι πολύ πιο ευρύ το φάσμα των ανθρώπων που θα επηρεάσει και όχι μόνο τον εαυτό σου. Ξέρετε, έχει όλη τη δύναμη που θε. Γι' αυτό βλέπει γονεί που κάνουν πράγματα για τα παιδιά του που δεν θα κάνουν για τον εαυτό του. Αν το σκεφτεί. Σωστό ο παίχτη. Δηλαδή, μπορεί ο άλλο να στερηθεί, να φάει να φάει το παιδί του. Γιατί, γιατί είναι, ότι, είναι αυτή η συνεισφορά στον άνθρωπό σου. Άρα, όσο εγωιστή και να είναι κάποιο, καλό είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το... δεν έχω γνωρίσει κανένα πετυχημένο άνθρωπο να μην έχει ήγκο. Αλλά με ένα υγιέ τρόπο. Κατάλαβε. Δηλαδή, έχει, έχει εγωισμό. Γιατί, αν δεν έχει εγωισμό, γιατί να θε να είσαι καλύτερο. Δηλαδή αυτό είναι που σου κάνει drive. Απλά είναι με τον υγιή τρόπο. Δηλαδή είτε είναι τα χρήματα είτε είναι ο εγωισμό, δεν θεωρώ καν ότι είναι κακό. Απλά η κοινωνία πολλέ φορέ το προβάλλει έτσι για να σου πει: Άπειρο έχει λεφτά, δεν είναι ευχαριστημένο. Είναι δυστυχισμένο. Τα λεφτά δεν φέρουν ευτυχία. Τα λεφτά φέρουν την ευτυχία. Νομίζω ότι ο πιο που μου αρέσει είναι το ότι δίνει επιλογέ, τι οποίε μετά εσύ είσαι περισσότερο από αυτό που ήδη είσαι. Δηλαδή, εσύ τώρα είτε είσαι εκατομμυρίο είτε είσαι περισσότερο από τον Γιώργο Ταλάντσεφ που ξέρω. Δεν είναι ότι σε έκαναν ούτε καλύτερο ή σου δίνουν απλά μεγαλύτερη έκταση. Σου δίνουν, κοίτα κακά τα ψέματα. Δηλαδή, έχω ακούσει πολλού ανθρώπου που λένε τα λεφτά τα φέρνουν την ευτυχία. Πρέπει να περνάει κάποιο με Ferrari και λένε να Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ακούγονται και τέτοια. Ναι, ναι, drag dealer και τα λοιπά. Το έφτιαξε μόνο του. Μπράβο, μπράβο. Υπάρχουν Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και φίλοι άλλοι άνθρωποι που πραγματικά το έχουν χτίσει με σοβαρό υδρότα και υπομονή κτλ. Αλλά όταν ακούω τη φράση τα λεφτά τα φέρνουν την ευτυχία, Επιτρέψτε Όχι. μου εδώ να διαφωνήσω. Ναι, γιατί η φτώχεια φέρνει την ευτυχία, ρε φίλε. Αυτή είναι, Καλύτερα, ρε φίλε, ε, πλούσιο, όπω είπαν και δυστυχισμένο, παρά φτωχό και δυστυχισμένο. Ναι, δεν ναι, ναι. ξέρω. Όχι, ε... συμφωνώ κάτω κάτι, Γιατί επίση ένα ωραίο που έχω ακούσει που είναι πιο σκληρό από αυτό που λε είναι που λέει άλλο και εσύ που το ξέρει. Είχε ποτέ λεφτά. <laughs> <laughs> δηλαδή, αυτό που λέει ξέρω, τα λεφτά δεν φέρουν ευτυχία. <laughs> δεν το έχει πει ένα άνθρωπο που έχει λεφτά. Όσοι έχουν λεφτά θα πούνε ότι δεν αρκούν για να φέρουν ευτυχία. Συμφωνώ. Δεν mm. αρκούν. Δηλαδή, μόνο λεφτά. Θα είσαι καλά. Εσύ όχι. όχι, δεν θα είσαι καλά. Συνεισφέρουν όμω. Ναι, Γιατί. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και για την υγεία που λέει κάποιο. Αν πα στο δημόσιο νοσοκομείο, αν πα στο ιδιωτικό ή αν πα στο καλύτερο Αυτό. στην Ελβετία. Η υγεία. Ή τέτοιο. Μπράβο. Δεν λένε ότι η υγεία φέρνει την ευτυχία. Ωραία. Η υγεία λοιπόν θέλει μια περίθαλψη. <laughs> θέλει μια ασφάλεια. Όσο καλύτερα θα προσέχει την υγεία σου, ε, Α πούμε, θε να πα γυμναστήριο. Το γυμναστήριο θέλει λεφτά. Θε να κάνει personal training, θέλει λεφτά. Θε να πα να πάρει καλέ πρωτενε, άμα πίνει πρωτενε. Ό,τι και να κάνει. Ε. Ε. Θέλει λεφτά. Μα ακόμα Θε... και τα φιλανθρωπικά, δηλαδή, αν το σκεφτεί, τι σου δίνει ευτυχία να συνεισφέρει. Να συνεισφέρει. Άμα, α πούμε, έχει λεφτά και πα και χτίζει σχολεία στο Βιετνάμ. Εγώ ξέρω ότι με τον Ιμάν Γκάτζι ξέρει. Τον λατρεύω τον Ιμάν Γκάτζι. Τρομερό και ο οποίο ναι, πραγματικά που έχει, με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ σε πολλά χώρε. Έχει ένα τρομερό success και πάει, α πούμε, στη, στο. Στη Βιετνάμ, σε κάποια χώρα εκεί κοντά στην Ασία που πάει και χτίζει σχολεία. Νεπάλ, Νεπάλ και χτίσει σχολεία κτλ. Γιατί, γιατί έχει χρήμα να το κάνει. Άρα, ωραία, δεν φέρνει τα λεφτά, είναι ευτυχία, αλλά αυτό του δίνει σίγουρα ευτυχία. Ρέα και εμένα, εγώ πραγματικά στου στόχου μου, δηλαδή, επειδή και εσύ μου είσαι ότι καταγράφει στόχου, ε, και εγώ προσπαθώ κάθε μήνα να καταγράφω στόχου, είτε, μην, είτε στόχου του μήνα, είτε στόχου του χρόνου, ε, long term, short term και πάει λέγοντα. Παρεπτόντω, όσοι μα ακούνε αυτή τη στιγμή και είναι νεαρά παιδιά, δηλαδή στην ηλικία σου, 22 ετών. Ε, που πραγματικά μιλάμε στα ίσα αυτή τη στιγμή. Ε, παρόλο που είσαι 22 ετών, δηλαδή είναι πραγματικά τέλειο αυτό. Ε, ε, ένα ρόλο ή άλλο, ε. <laughs> ε τι ήθελα να πω. Ναι, θα ναι, σου πάρω ο... ένα ρόλεξ. Ότι σταμάταρε. Yes. σταμάτα, ρε. Πάρε <laughs> εσύ πρώτα εκεί. Να πάρω. Να <laughs> <ρε. laughs> πάρω AP κατευθείαν. Δυνατό. Στο εύχομαι. Μέσα από την καρδιά μου. Αλήθεια. Ε, αλλά θέλω να πω ότι όσοι μα ακούνε αυτή τη στιγμή, παιδιά, ξεκινήστε να καταγράφετε στόχου. Μακάρι εγώ στην ηλικία τη δική σου, γιατί πραγματικά εγώ 22 χρονών ήμουνα. Αλλούνταλού. Ήμουνα παντού, ήμουνα, παντού, ήμουνα βράδυ, δουλειέ, βραδινές, πάρτι, ξενύχτια. Ε, δεν ήμουνα 100% focus. Με το που ξεκίνησα και τα βάλα κάτω σε κουτάκια και άρχισα να γράφω στόχους και να καταγράφω, πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό τον λόγο λέω ότι καταγράφω πολλοί στόχου, αλλά κάτι ήθελα να πω το οποίο αυτή τη στιγμή το ξέχασα αυτό που πήγα να πω. Ε, είχα είναι καύσιμο, όμω, ρε φίλε, είναι καύσιμο. Είναι οι στόχοι, ρε παιδί μου, που καταγράφει γενικά και προσπαθεί να του πιάσει, αλλά κάπου πήγα να σε πάω γιατί πριν μιλάγαμε για. Πε μου, λίγο τι, τι έλεγε εσύ. Είπε για, είπες το να για να τον κάτσπι, το είπε για τη συνεισφορά, μπράβο. Και πάντα στου στόχου μου κάτω καταγράφω ότι κάποια μέρα θέλω, ρε παιδί μου, με, με οποιονδήποτε τρόπο μπορέσω να συνεισφέρω σε κάποιον, σε κάτι. Ναι. Καταλαβέ. Ε, δηλαδή, υπάρχει το Humanity Grace, που είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός που βοηθάει και ναι, 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 είναι ναι, ναι, μη κερδοσκοπική επιχείρηση. <συσκοπί> θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να μπορέσω να συνεισφέρω εκεί ή να ανοίξω κάτι Μα αντίστοιχο. Και δικιά σου να έχει και να ήταν, ξέρω εγώ, Kers, ξέρω, να, τάλα, ξέ, τα Lunch of Cares, ξέρω Ναι, οτιδήποτε. εντάξει, δεν το όνομαζα έτσι, ρε παιδί μου, αλλά γενικά θα ήθελα πάρα πολύ γιατί σου δίνει. Μα είναι και οι μικρέ κινήσει, δηλαδή, σου λέω το να συνεισφέρει μπορεί να μην είναι με τα χρήματα, αλλά είναι ότι. Σου λέω πόσοι ψάχνουν για motivational videos online που βλέπουν ξέρω, εγώ, και παίρνουν έμπνευση από την ιστορία κάποιου. Πιστεύει στην Ελλάδα το κάνουν πολύ. Πιστεύει στην Ελλάδα, ειλικρινά, του ενδιαφέρει το motivational, το motivational video, του ενδιαφέρει όλο αυτό το κομμάτι. Είναι ξέρω, whatever. Άκου, Ακούμε podcast στην Ελλάδα. Π, πάντα όμω είναι μειονότητα. Δηλαδή θεωρώ ότι και κάποιο στο εξωτερικό που έχει μεγάλη πέραση είναι γιατί είναι τεράστιο το κοινό. Και απλά το 10% στην Αμερική είναι 25 εκατομμύρια, άμα είναι 250. Στην Αμερική ρε είναι τεράστιο το κοινό. Και παρόλο που εγώ πιστεύω. Δηλαδή... Μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, απλά σου λέω ότι έτσι και έω επειδή είναι μεγάλο το target group, ακόμα και το ίδιο 10% στην Ελλάδα είναι 1 εκατομμύριο, ενώ οι άλλοι είναι 25. Αλλά και δηλαδή. πάλι. Στην Ελλάδα, εγώ δεν σου λέω ότι είναι το 10% στην Αμερική. Εγώ σου λέω τουλάχιστον το 50% τη Αμερική ρε φίλε ακούει podcasts. Ναι, ναι, συγγνώμη. Σίγου, σίγου, σίγουρα δει. στην Ελλάδα είμαστε πιο πίσω σε όλη την κουλτούρα, δηλαδή. Είμαστε να... πολύ πίσω. Είδη, πίσω. Δηλαδή στο αμάξι, ωραίο οδηγά. Ακούς podcast, στο αμάξι. Εγώ ακούω audiobooks. Ακούω τώρα... μπορούσα. Ναι, ό,τι εγώ το, το... <στά> που θα σ' αρέσει του Patrick P. Pat David το Your Next Big Five Moves. Δεν το έχω. Είναι στα πλάνα μου Εναι, να το στο πάρω. Τώρα είχε. διαβάζω τον Αλχημιστή. Είμαι στο Alchemist. Δεν το είχα διαβάσει. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει εσύ. <στά> ε, βιβλίο ζωής. αδερφέ. Ειλικρινά. Απίστευτο. Είναι πάρα πολλά βιβλία, αλλά. Απίστευτο. Και επειδή γενικά τον τελευταίο καιρό είμαι πολύ... I give too many fucks τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, επηρεάζομαι από όλα, Α, ναι. άγχος, νεύρα... I ε... week. Είμαι σε μία φάση που είμαι λίγο, έχω πέσει λίγο δυναμικά. Ε, έχω αποφασίσει να πάρω το The Subtle Art of Not Giving a Fuck, που πολλοί το έχουν διαβάσει εδώ στη χώρα μας, ξέρα, ναι. το ξέρω. Ξεκίνησα να το διαβάσω, να δω πώς πρόκειται, πόσο εύκολο είναι ρε, φίλε, να τα πάρεις και να τα γράψεις όλα στα τέτοια σου και να είσαι καλά. Ε... Κοίταξε, και αυτό δεν ξέρω πόσο έτσι ισχύει. Δηλαδή, με έχουν βοηθήσει τα εξή. Ναι, είχα δει ένα quote το οποίο έλεγε ε, Για να αποφεύγει την απογοήτευση, μην βλέπει του άλλου για αυτό που θέλει να είναι, αλλά για αυτό πραγματικά είναι μη βλέπει του ανθρώπου για αυτό, γι αυτό που εσύ θέλει να είναι, αλλά γι' αυτό πραγματικά είναι που εκεί εμεί οι αισιόδοξοι θετικοί άνθρωποι εκεί την πατάμε συνέχεια. Δηλαδή βλέπει κάποιον και λε τι θα μπορούσε να γίνει αυτό σε έξι μήνε. έχει λοιπόν, δίκιο. Μια σχέση. Βλέπει η Αλέξη και λε ναι, αλλά έχει κι αυτό θα το φτιάξω. Θα τη φτιάξω. Θα τη ναι. φτιάξω. έχεις ναι, δίκιο, ναι, ναι θα φίλε. τον επηρεάσω. Δηλαδή είτε είσαι λίγο εγωιστάκο όπω είμαστε και δύο, γιατί πιστεύει δυνατότητε σου πολύ, λε θα τον επηρεάσω θετικά. Που είναι από καλή καρδιά, δηλαδή δεν θεωρώ κακό, αλλά απ' την άλλη αν το δει αντικειμενικά και πει, Ο άνθρωπο θέλει να βοηθεί, γιατί αν δεν θέλει δεν μπορώ εγώ να πιέσω τη δικιά μου θέληση πάνω σε αυτόν. Άρα αυτό σίγουρα να βοηθάει για να μην απογοητεύεσαι. Και μετά είναι και το άλλο το ότι ξέρει, κάποιο που θα σου πει τη γνώμη του. Δηλαδή, π.χ. εσύ σίγουρα μπορεί να τα παρακολουθεί, αλλά σίγουρα θα έχει κάπου comments στο YouTube, Facebook, Instagram που κάποιο μπορεί να πει κάτι αρνητικό για σένα. Όλοι έχουμε δηλαδή και εγώ. Δεν σκεφτεί, με νοιάζει λίγα. καθόλου. Ναι, που θα Στην αρχή θα σκεφτεί, με επηρεάζει τώρα καθόλου. Ναι, ναι, που θα σκεφτεί ότι αυτό που εκφέρει την άποψή του. Με ξέρει, είχα ακούσει ένα άλλο ωραίο του, δεν το, που λέει ότι αν έχει αρνητική άποψη για μένα, Πάρε με τηλέφωνο. Και αν δεν έχει το τηλέφωνο. Δεν έχει το καλά. Τα Ράιν Ράι μην... το είχε πιάσει. Ναι, Δεν θυμάμαι. Το έδωσε ένα reel κάπου στο Instagram, α πούμε. Okay, ναι. Αλλά αυτό πήρε με το motivation. Ερώτηση προ Πιστεύεις, Πόσο πιστεύει ότι σε βοηθάει στην πορεία σου στο motivation σε όλα αυτά που έχει πετύχει, ή ότι είναι περισσότερο το θέμα πειθαρχία, ε, μου λίγο την ερώτηση σε όλα όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Πόσο πιστεύει το motivation πραγματικά σε βοήθησε, ή είναι θέμα πειθαρχία. Γιατί ξέρει, περισσότεροι ψάχνουν ε, όλο αυτό που θα έχει ακούσει και εσύ είναι ο άλλος που πει: Δεν έχω το κίνδυνο να το κάνω, δεν είμαι αρκετά motivated. Όχι. Ε, και ότι σαν να θέλουν ναρκωτικό είναι, ξέρω εγώ. Ναι, όχι. Μπρος. Κοίτα, θεωρώ ότι είναι λίγο και τα δύο. Γιατί το motivation, δηλαδή στα ελληνικά το motivation. Ε, κινητοποίηση, εσύ, η εσύ, κινητοποίηση, εσύ. μπράβο. Πάντα μου άρεσε να μπορέσω να είμαι στον χώρο του entertainment, να συνεισφέρω, να προσφέρω και γέλιο και χαμογελά και χαβαλέ και μουσική και χορό και podcast και YouTube και γενικά μου αρέσει πολύ. Άρα το motivation μου ήταν πάντα ότι θέλω να φτάσω εκεί. Θέλω κάποια στιγμή να μπορέσω να δώσω κάποια ωραία πράγματα και στον κόσμο. Αλλά και εμένα μου αρέσει πολύ γιατί με γεμίζει πολύ ζωή όλο αυτό. Ξέρει πώ θέλω είναι το motivation ότι αν θέλει εξωτερική παρακίνηση για να κάνει κάτι. Δηλαδή, ξέρω εγώ ότι εσύ για να. ότι αν πόσο προτεραιότητα βάζει το Θέλω να έχω όρεξη για να το κάνω. Δηλαδή, για να πα για τρέξιμο το πρωί. Αποκλείται να έχει όρεξη, αλλά το κάνει. Δεν έχω όρεξη. Ξύπνησα σήμερα 7.30 ώρα το πρωί και λέω ρε φίλε, μακάρι να κοιμηθώ λίγο ακόμα. Αλλά λέω, όχι, πρέπει να σηκωθεί. Αυτό θέλω να λέω. Το point που συμφωνούμε, πιστεύω, είναι που θέλω να περάσουν ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι πρέπει να είναι στο mood για να κάνουν κάτι. Όχι. Ότι πρέπει να έχουν όρεξη, πρέπει να είναι οι συνθήκε έτσι, τα λοιπά. Ενώ στην πραγματικοτητα πραγματικότητα 95-99% των φορών δεν θα έχει όρεξη και απλά όχι. το κάνει γιατί πρέπει να το κάνει. Πρέπει να γίνει. Γιατί εννοείται πρέπει πάντα να υπάρχει ένα γιατί. Δηλαδή, εσύ λε, θα τρέξω α, και Γιατί, γιατί θα κάνω αυτή τη φωτογράφηση, θέλω να είμαι έτσι, θέλω να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, μπλα κτλ. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα γιατί και πολλοί ε, νομίζω χάνονται ή δεν έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, όπω είπε, πριν, και δεν έχουν και ένα σκοπό. Δηλαδή, δεν, δεν ξέρει ο άλλο, όταν το ρωτά, πού θε να σε πέντε χρόνια, δεν ξέρει. Δεν ξέρουν να είσαι. Πού θε να είσαι 10 χρόνια. Πολύ δεκαετία. Ωραία, και οι περισσότεροι τέλο πάντων ξέρει, σκέφτονται πόσο να έχει όρεξη και τα λοιπά για να κινητοποιηθεί, για να κάνει που οι περισσότεροι το χάνουν στο ότι δεν καταλαβαίνουν ότι πρώτον πρέπει να έχει μια μεγάλη εικόνα ο σκοπό σου που θε να φτάσει. Και μετά είναι ότι αν σκέφτεσαι σαν να παίζει σκάκι. Δηλαδή, αν τη ζωή τη δει σαν το σκάκι, γι' αυτό και όλα ζω πολύ ότι αν μάθουν σκάκι, σίγουρα θα του βοηθήσει ας πούμε, στη ζωή του. Γιατί σκέφτε ότι η κίνηση που κάνω τώρα και προβλέψει και τι κινήσει. Θα με επηρεάσει ναι, συνέχεια. βήματα επόμενες, μπροστά, δέκα ας δέκα μπροστά, μπροστά, μπροστά. Μπροστά, μπροστά, και γι' αυτό και όλα που λένε ότι α, όλα τα άσχημα μου τυχαίνουν εμένα κτλ. Είναι πολλέ φορέ ότι απλά δεν προέβλεψαν την κίνηση για να την αποφύγουν. Mm -hmm. Άλλες, δηλαδή είναι ότι τι ίδιε κακουχίε μπορεί να έχουμε όλοι, αλλά απλά κάποιο προφυλάσσεται καλύτερα. Είτε είναι σε ένα τρακάρισμα, λέει άλλο, εδώ φταίω, εγώ πετάχτηκε εδώ στο πασπέ. Ναι, αλλά ούτε εσύ πρόσχε στην κίνηση αυτού. Δηλαδή, πάνω πάντα τον πατέρα μου να μου λέει, ξέρει, μην προσέχει μόνο για σένα, πρόσχε και τα λάθη του άλλου. Που αυτό στην οδήγηση είναι γιατί μπορεί να σου δημιουργήσει ένα θέμα, αλλά αυτό ισχύει και στην καθημερινότητά yeah. σου. Στην σου, Δηλαδή, βλέπει ότι αν το δει, σα κάνει ότι εγώ κάνω αυτό, αυτό κάνει εκείνο. Αυτός κάνει. Δηλαδή, αν έχει και σκέφτε στη ζωή, είναι όντω και σαν παιχνίδι και πολύ, πολύ πιο. Αν ψάχνει ένα shortcut, αυτό είναι δηλαδή. ότι να προνοεί τι γίνεται και ότι αυτή η κίνησή μου που θα με οδηγήσει σε ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά. Γιατί περισσότεροι, αυτό που πει πριν, κοιτάνε τα γρήγορα φράγκα. Δηλαδή, mm -hmm. ακόμα και αυτό που πε ότι θα. Νο... Γιατί έχει την ψευδέση ότι εγώ θα πετύχω, γιατί έχει βρει τρόπο να βγάζει λεφτά. Ποιοι είναι PR τη νύχτα, ή κάνει κάτι παράνομο, ή ξέρω εγώ, only fans ό,τι και να κάνει τρε πάνω κάπου και δεν σκεφτώ, okay. σε πέντε χρόνια από τώρα. Πού θα με βοηθήσει αυτό. Δηλαδή, mm -hmm. αυτά τα φράγκα που θα με βοηθησει αυτο δηλαδη αυτα τα φραγκα που θα βγαλω τι θα κάνουν. Ενώ υπάρχουν πολλοί που, π.χ. εσύ τώρα, μπορεί να κάνει τα podcast, δεν σου βγάζει τα χοντρά χρήματα του podcast σήμερα. Ναι, it's not about money, bro. Α, α, αλλά ξέρει ότι αυτό πρώτον μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ πιο μεγάλο στο μέλλον, η γνώση που κάνει. Και άρα βλέπει ότι αυτό βάζει θεμέλια σε 10 χρόνια. Και όταν θα πει κάποιο σε 10 χρόνια, μα πόσο ο Γιώργο βγάζει εκατομμύρια, είναι γιατί πριν 10 χρόνια έκανε κάτι δωρεάν. Δηλαδή είναι ότι κάθε εβδομάδα ήταν εκεί πέρα, έκανε αυτό κάτι που εσύ δεν θα το κάνει. Γιατί οι περισσότεροι σκέφτονται, σκέφτονται day in, day out. Δηλαδή σήμερα έκανα κάτι, δεν πληρώθηκα. Δεν ασχολούμαι. Συμφωνώ πάρα πολύ. Συμφωνώ πάρα πολύ και πάλι έχω ζωντανό παράδειγμα, επειδή όπω και καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ παραδείγματα. Ε, Γνώρισα τώρα πρόσφατα έναν τύπο, τον Αντρέι. Είναι ένα Ρώσο τύπο, ο οποίο ε, πολύ πρόσφατα έρθει στην Ελλάδα, ε, ζούσε στη Ρωσία. Ε, και αυτό ο σχολείο με το βι βιντεόγραφι, με σκηνοθεσία κτλ. στη Ρωσία. Mm. Έχει έρθει τώρα εδώ πέρα, γνωριστήκαμε πάρα πολύ τυχαία. Και πηγαίνει και λέει στο κομωτή μου, στον μπαρμπέρι μου, του λέει: Αδερφέ, ασχολούμαι επαγγελματικά με ρίλ, φτιάχνω βίντεο. Ε, μπορώ να έρθω να σου κάνω ένα βίντεο δωρεάν, να μου πει αν μα αρέσει και αν μα αρέσει κάποια στιγμή μπορεί να με για συνεργασία. Έρχεται, γνωριζόμαστε mm. και τον έχω πάει σε όλε τι επιχειρήσει που συνεργάζομαι εγώ που διαχειρίζομαι και πηγαίνει παντού για αρχή και λέει: Εγώ θα το κάνω δωρεάν. Γιατί θέλω να δουν τι μπορώ να κάνω. Mm. Εγώ θα το κάνω δωρεάν γιατί μου αρέσει και θέλω να δουν τι δυνατότητέ μου. Γιατί και αύριο μεθαύριο. Και συμφέρει, φτιάχνει ένα πορτφόλιο. Και φτιάχνει και πορτφόλιο. Μπράβο. Και ο τύπο αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει πραγματικά απίστευτα βίντεο. Απίστευτα βίντεο. Έχει πάει και έχει κάνει 30 βίντεο δωρεάν σε εταιρείε. Και πολύ απλά πλέον έχουν ξεκινήσει και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: Φίλε, πόσα θέλει αυτό ο τύπο για να μου φτιάξει άλλο ένα βίντεο. Καταλαβέ, οι περισσότεροι, ειδικά στη χώρα μα, δεν ξέρω αν είναι μόνο η χώρα μα, αλλά γενικά, είναι θέλουν να φορά. πάνε και να πάρουν με το πρώτο λεφτά. Εγώ κάνω αυτό. Θέλω να πληρώσει. Δεν θέλουμε να αποδείξουμε. Καταλαβέ. Ναι. Ε, Θεωρεί λίγο ότι η χώρα μα, σαν Ελλάδα που ζούμε, είμαστε λίγο απίθαρχησα λαό. Δεν θέλω να πω είναι, είμαστε, γιατί ανήκουμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι είναι σύνολος, ναι, θέμα Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Απλά μπορεί στην Ελλάδα. Βοηθάει ε, λίγο και το κλίμα, είμαστε λίγο τελούλου, είμαστε λίγο ναι, κοσμάρα. μπορεί να φαίνεται και περισσότερο γιατί όντω η, η κατάσταση Ελλάδα είναι ενώ είμαστε στην Ευρώπη, υπάρχουν χώρε στην Αφρική που είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. <laughs> που, δηλαδή, έχω πάει, ενώ πόσο χαρούμενοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, είχα πάει στην Κένια για ταξίδι και έβλεπα τέτοια χαρά που εδώ πέρα έχει αρχίσει ο κόσμο και γίνεται μίζερο. Γιατί είναι χρόνια που. Για, γιατί, ξέρεις, το βλέπω δηλαδή, και εγώ πολύ αυτό. Είναι, είναι, είναι αυτό που του χαροποιούσε στην Κένια και δεν υπάρχει εδώ, είναι η ελπίδα για το φω στο τούνελ στο μέλλον. Κατάλαβα, ενώ, ενώ στην Ελλάδα είναι σε ευρωπαϊκά δεδομένα, okay, δεν, δεν ζει στο χώμα, κτλ. Αλλά απ' την άλλη, δεν βλέπει φω το τούνελ. Δηλαδή, έρχονται εκλογέ, δεν δηλαδή, λέει άντε, τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν έχει ελπίδα. Ακριβώς. Και όταν δεν έχει ελπίδα, σε ρίχνει σε πολύ. Ρίχνει. Άρα, θεωρώ ότι αυτό είναι μόνο που να πει στην Ελλάδα ότι την κάνει λίγο χειρότερη. Αλλά σε παγκόσμιο level, είναι. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι το χάνουν γιατί. Αλλά απ' την άλλη, ξέρω τι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Δηλαδή, για κάθε έναν ο οποίο ξεχωρίζει και πετυχαίνει, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα αποδεχτούν ότι είμαι ΟΚ okay με αυτό. Ο καθένα. Αν ήταν 100 επιχειρηματίε, ποιο ήταν υπάλληλο. Ναι, όχι, ναι, ναι, επεισμένη... σίγουρα σύμφωνο. Ρε, εγώ είμαι τη άποψη ότι ο καθένα είναι για κάτι. Δηλαδή, ο καθένα έχει έναν ρόλο σε αυτή τη ζωή. αρκεί να είναι χαρούμενο με τον ρόλο του. Εγώ δεν μπορώ. Αυτό που με πληγώνει και με στενοχωρεί πιο πολύ είναι ότι πραγματικά ακούω ανθρώπου που κάνουν κάτι, κάτι που δεν χαίρονται με αυτό και που και κάνουν. Γκρινιάζουν και γκρινιάζουν κιόλα. Ναι. Δηλαδή, αυτό με στενοχωρεί, ειλικρινά. Δηλαδή. Πώ γίνεται να συμβιβάζεσαι, ρε φίλε. Never settle. Αυτό είναι το μότο μου για πάντα. Ποτέ μη συμβιβάζεσαι. Έχω μότο, αν θε να διαβάσει αυτό εδώ. Τι λέει το μότο σου, εσένα. Don't be a little bitch. Α, και ωραία. The late, some years dominate. Α, ωραία. Παιδιά, μότο the... για όλου. <laughs> <laughs> αυτό είναι το σοβαρό το μότο. αυτό είναι σοβαρό, ξέρετε, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι. Δες, θεωρώ, συμφωνώ, ναι, ρε. ότι είναι πολύ, είναι πολύ, ε, πολύ αυστηροί να κρίνουν του άλλου αλλά δεν είναι αυστηρή να τον εαυτό, του εαυτό τους. Δηλαδή εγώ... ιστορία, παγκόσμιο, παγκόσμιο φαινόμενο, ε, ρε, αδελφέ. αυτό λέμε παντού. Δηλαδή εγώ, πούμε, κάποιος μπορεί να με κατηγορήσει για tough love, δηλαδή και στους ανθρώπους που νοιάζομαι αυστηρός, αλλά είμαι επί 10 αυστηρός στον εαυτό μου mm. και απαιτώ από τον εαυτό μου πράγματα. Δηλαδή θυμάμαι, ακόμα και στο μαθηματικό, ξέρω για τις πανελίες που στην αρχή, Είπα ότι θα το κάνω, το έκανα, διάβαζα και τα λοιπά, δεν μ' άρεσε, καθόμουν να βλέπω wall party για να περάσει η ώρα, <laughs> να, να, νιώθω λίγο happy, κάτι να με γεμίζει με τη μέρα σαν reward, που αυτό ναι. με έχει βοηθήσει τα πάντα, δηλαδή ότι κάνω αυτό πρέπει και κάνω ένα reward. Και κάνω ένα reward, εμένα είναι το one piece, βλέπω one piece το one reward piece, μου είναι αυτό. Ναι. Okay, yeah. αυτό, άρα γενικά αυτό είναι πολύ σημαντικό tip, δηλαδή κάποιο οποίο θα πει θέλω τρόπους να μπορώ να είμαι πιο παραγωγικός, επειδή δεν θα σας αρέσει αυτό που κάνεις, το να κάνεις reward, παύλα, punishment, σου δίνει, ξέρει, νιώθει πω το σκυλί που του λες Κάνει κολοτούμπα, πάρε Ναι. Έτσι ναι, ναι. και σε σένα, δηλαδή λε: Ξέρω εγώ, κάνω αυτό πρέπει, One Piece. Ενώ οι άλλοι τι κανουνε One Piece, βλέπουν πρώτα και μετά. Και μετά, α, αν, αν προλάβω, έχουμε χρόνο, και αν ναι, γίνει. και αν θα γίνει. Κάνουν. Άρα, όπω αυστηρό με του άλλου, αν είσαι αυστηρό με αυτό και πει, Ξέρω εγώ, OK, δεν θέλω να πάω το ρηγναστήριο, mm -hmm. αλλά μετά πώ θα νιώσει πιο καλά. Μετά δεν νιώθω. Μετά νιώσω, Εγώ προσωπικά νιώθω πολύ άσχημα μετά. Δηλαδή, εγώ μέχρι και όταν χαλαρώνω, έχω πρόβλημα, ρε. Δηλαδή, νιώθω ότι πραγματικά. Νιώθω, αν δεν δουλεύω, νιώθω τύψη. Αν δεν κάνω και εγώ Κι εγώ, και εγώ έτσι νιώθω. Που αυτό είναι πάρα πολύ κακό και πιεστικό για, για μα. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι επίση ε... Δεν είμαι αυτού του ανθρώπου που πολλέ φορέ μπορεί να μου φταίει κάποιο άλλο και όχι εγώ, αλλά μετά το συνειδητοποιώ. Σημασία είναι να το συνειδητοποιήσει κιόλα. Δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, όσοι μα ακούνε, δεν είμαι τέλειο. Ούτε εγώ, σίγουρα, ούτε εσύ, Άλυξη. ούτε ακολουθούμε όλα αυτά που πιστεύω. Δηλαδή, εγώ αυτά που πιστεύω και αυτά που στηρίζω, δεν τα ακολουθώ πάντα. Είμαι κι εγώ, ξεφεύγω. Δηλαδή, δεν έχω το metal mindset που λέμε τέλο, έχω κλειδώσει uh, και είναι αυτό. Iron, mind. iron minds. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που το έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα. Ο oh, ε... David Γκόγκιν. Ο φίλε, ναι, what the fuck, τι κάνει ο μπρο. Κατάλαβε. Ε, παράδειγμα προ μίμηση. Ωραία. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικό και ότι η φίλε, μοιάζει ζωή την έχουμε. Εγώ θέλω να τη ζήσω τελούλου, ρε φίλε. Να τρώω κάθε μέρα να περνάω καλά. Όχι, εγώ, γιατί εμένα, να ζωριστώ. Δεν εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ, εγώ χαίρομαι γιατί αν το σκεφτεί. Κάποιο πρέπει να κάνει και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται αυστηρό, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, ακούσει έναν ε, που ήταν στο γιο του και έλεγε: Κοίταξε, κάποιο πρέπει να καθαρίσει και το γιο του. Που ενώ ακούγεται αυστηρό είναι το ότι. Δεν μπορεί να είναι όλοι. Άρα, απλά ε, η επιχειρηματικότητα έχει τόσο το σκατό στην πορεία, που όμω αφού το κάνεις, δηλαδή υπάρχει το early price, ας πούμε, αλλά τελικά έχει το reward. Ενώ το άλλο, γι' αυτό υπάρχει και ένα ωραίο ρητό που έχουμε πολλέ φορέ ομιλίε που λέει ότι ή θα πληρώνει το τίμα λίγο, αλλά για πάντα, ναι. ή θα πληρώσει βαρύ το τίμα σύντομα, ναι, και ναι, ναι. να μπορεί να έχεις το reward μετά. Που το reward μπορεί να είναι να ταξιδεύει στο digital nomad lifestyle, ό, αυτό το που κάνει, α πούμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 Άρα, αν δεν μπει στη δικασία το ότι ξέρεις και πολλοί λένε ότι ναι, αλλά δεν θέλω να θυσιάσω τι βόλτε με του φίλου μου, να θυσιάσω το να βγω στο κλαμπ, να θυσιάσω να μην πάω στην pattern, ναι, να καλά, και μετά, και, μετά, τι γίνεται. Ναι, ναι, που άμα το σκεφτεί κιόλα, μα είναι όντω θυσία. Δηλαδή, αν αγαπά τον εαυτό σου έτσι και ώστε το να βγαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή και Παρασκευή στο κλαμπ, ξέρω τι καλό σου κάνει. Δηλαδή τελικά χάνει τον χρόνο Δεν παίρνει κιόλα καλά γιατί το ξέρω. Γιατί του βλέπω που απλά γελάνε για το story. Έχω φτάσει κι και εγώ να μην περνάω καλά σε μαγαζιά, φίλε, σε κλαμπ. Κουράστηκα πολύ. Ναι, ναι, γιατί. Δεν γιατί, οκ, okay, θα πα μια φορά. Δηλαδή όντω λοιπόν, λεφτά με... να σε ένα κλουβί και να χορεύει μαζί με άλλου. Είσαι συναυλή. Να... Εγώ πλέον δεν πάω ποτέ σε λέω, Έχω πάει, οκ, okay, κτλ. Αλλά μετά είναι ότι τελικά what do I get out of this. Είναι απλά για το φαίνεστα, απλά για να πω ότι πήγα εκεί πέρα. Πήγα σε αυτό. Να πεις ότι πας μια φορά στα VIP, ξέρω, πας στο Miami, στο Λιβ. Okay. Ή πα, ξέρω εγώ, είχα πάει στο Skybar στο Λίβανο που ήταν, άμα μου δείξω γαμάτο, κάνανε με drone event. Experience, okay. Θα αυτά, ναι, ναι, ναι. Άλλο αυτό και άλλο ότι. Η καθημερινή εμπειρία στο αυτό, καθημερινό κλαμπ δεν είναι εμπειρία. Στο ίδιο κτλ. Ναι ναι, 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 Που, που ξαναλέω τι, για να βγάλω story, να χαρούνε, οι άλλοι που, που και όλε να χαρούν αυτοί που δεν νοιάζονται καν για σένα, ούτε μπράβο, νοιάζει μπράβο, για αυτούς. Μπράβο, μπρά. σε νοιάζει για αυτού. Αυτό είναι δουλειά σου, έτσι. Ναι, ναι. Άμα είναι μέρο δουλειά σου, να κάνει πρόμορφο και, και εσύ, α πούμε, θα κάνει. Όχι πράγματα. μόνο πρόμορφο, ρε. Πήγαινε κανένα να ανεβάζει stories, να παίζει μπάλα εκεί. Ναι, να ναι. Παίρεις. Lifestyle, ενώ αυτό βοηθάει κάπω στην περσόνα σου, στο, στο brand που χτίζει. Αλλά ναι, και νομίζω το πιο σημαντικό είναι πώς, να βρει ένα, ή άμα είσαι άντρα, ένα brotherhood, είτε ένα community από ανθρώπου που μπορείτε να κάτσετε να συζητήσετε όλοι μαζί. Να είσαι σαν εσένα, γιατί είναι λίγοι. Αλλά φίλε, όταν είσαι και ο περιβάλλον, πραγματικά εκεί γίνεσαι α, αδιαπέραστος. Δηλαδή, εγώ, α έχω δημιουργήσει ένα community, το έχουμε ονομάσει Elevation από την ομάδα μου, του συνεργάτε που χτίζουμε το project. Αλλά το πιο πολύ σημαντικό είναι ότι είναι άνθρωποι που είναι like-minded, μα αρέσουν τα ταξίδια. Δηλαδή, στη Βραζιλία, α πούμε, είχα πάει με έναν φίλο που είχαν πάει και Ταϊλάνδη μαζί. Ξέρεις, που ξέρει, πα που τέτοια ταξίδια και νιώθει φίλε, feels like home. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ενώ υπάρχουν πολλοί που πάνε ταξίδια και ούτε καν στα ταξίδια δεν καλά, γιατί η παρέα είναι, δεν ξέρω αν θέλω να φω αυτό, δεν ξέρω αν θέλω να φάει. αυτό. Μπράβο, μπράβο. Ενώ μπράβο. όταν έχει ανθρώπου που να ξέρει ότι he got your back, ότι περνάτε καλά, ότι κάνετε hustle μαζί. Έχετε το ίδιο mindset, μπορείτε να κάνετε bounce off ideas ο ένα από τον άλλον και να μεγαλώσετε και να απτυχθείτε μαζί. Συμφωνώ πάρα πολύ και επίση, παιδιά, όσοι μα ακούτε αυτή τη στιγμή ε, το Instagram του Κουτσούπι μπορείτε να το βρείτε από την αρχή που είπαμε. Μπορείτε να το δείτε και τώρα. Όποιο ε, γουστάρει να επικοινωνήσει, γιατί έχει γενικά μια ομάδα την οποία χτίζει από κάτω και γενικά χτίζεται μαζί πράγματα όσον αφορά το, το online επιχειρήν. Ε, Όποιο θέλει να ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, να βγάλει χρήματα ή να ασχοληθεί 100% με αυτό το κομμάτι, μπορεί να σου στείλει μήνυμα. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Θεωρώ θα απαντήσει σε όλου. Κάνω το καλύτερο που μπορώ. Κάνει το, το καλύτερο που μπορεί. Φυσικά το καταφέρω. Μπράβο, σου εύχομαι ειλικρινά, φίλε, όλα όλα τα καλύτερα από πλευρά μου. Ήταν μεγάλη μου τιμή που σε είχα σήμερα μαζί μου. Δικαία μου χαρά. Ε, θέλω, πριν κλείσουμε, ε, έχει ένα λεπτό. Τι θα έλεγε σε όλα τα παιδιά τη ηλικία σου αυτή τη στιγμή, ε, να σε ακούσουν. Μόνο αυτό, πριν κλείσουμε. Mm. Νομίζω το μήνυμα μου πιάνει πιο πολύ στου ανθρώπου που θέλουν να κάνουν stand out. Αλλά φοβούνται ή το ότι θα πούν οι γονεί του ή οι φίλοι του ή γενικά το να είναι μόνοι του. Έχω ακούσει πούμε, πολλά που λένε ότι η κορυφή είναι μοναχική κτλ. Δεν είμαι στην κορυφή, αλλά μπορώ σίγουρα να πω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, όχι στη γειτονιά σου, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα, που είναι σαν εσένα και δημιουργούν τέτοια communities από travel communities, από business communities, από οτιδήποτε, που όχι μόνο μη φοβάσαι ότι θα είσαι μόνο, ίσα ίσα πιο μόνο σου θα νιώθει τώρα εκεί που είσαι, γιατί ξέρει ότι κάτι πάει λάθο, απλά. Uh, Πα να ξεφύγει, αλλά έχει μια μάχη στο μυαλό σου. Δηλαδή, λε: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω έτσι είναι και τα λοιπά, τι θα πούν για μένα, Όλε αυτέ οι εταιρικέ σκέψει που σε, σε ορίζουν. Άρα, κάνει τη χάρη στον εαυτό σου να βρει ανθρώπου οι οποίοι είναι σε μεγαλύτερο level από σένα σε αποτελέσματα, μεγαλύτερη ηλικία. Εγώ πάντα έκανα παρέα μεγαλύτερε ηλικίε και γι' αυτό και με τον Γιώργο έχουμε ταιριάξει κιόλα, που θα σωθούν να είσαι καλύτερο. Δηλαδή, γι' αυτό λένε κιόλα ότι αν είσαι ένα χώρο που είσαι πιο πλούσιο, πιο πετυχημένο, σε λάθο δωμάτιο. Δηλαδή, προσπάθησε να είσαι σε χώρου που όλοι είναι μεγαλύτεροι, γιατί θα μιλάνε για πράγματα τα οποία α, θα έχουν πετύχει, θα σε εμπνέουν, ε, ιδέε, επιχειρηματικέ, οτιδήποτε. Κάνει δηλαδή, τη χάρη στον εαυτό σου να βρίσκεσαι στο περιβάλλον με του ανθρώπου, γιατί αν πα στην πάτρα δεν θα γνωρίσει τον γαμάτο ε, άνθρωπο που θε. Δηλαδή, δεν θα δει τον Γιώργο εκεί, δεν θα δει εμένα. Α πούμε, δεν λέω να μην πα και ξέρω ότι και εγώ κάποιο δεν ξέρω έχει πάει εσύ. Είχα πάει πιο ε, παλιά. Ναι, και εγώ στα 18 α πούμε θα πήγα. Ναι. Αλλά απ' την άλλη είναι ότι αν πει, ωραία, θα πάω σε ένα χώρο που θα είναι γεμάτο με ανθρώπου που θα μου, κάνουν, θα μου δώσουν κάτι. Δηλαδή, αν σκέφτεσαι τι μου προσφέρει αυτό ο άνθρωπο, που δεν είναι συμφεροντολογικό γιατί και εσύ του προσφέρει, τότε το είναι, είναι game changer. Γιατί 5-10 χρόνια μετά. Θα λε, wow, κοίτα που έφτασε και αυτό που ο Γιώργος στην αρχή. Θα βλέπει ανθρώπου οι οποίοι ήσασταν μαζί κάποτε και επειδή είσαι στο ίδιο σημείο, μετά λε: Φοβάμαι να του αφήσω. Μα ο άλλο δεν θέλει να ανέβει μαζί σου, είναι άγκυρα. Δεν, δεν σε βοηθάει. Αν δεν σου προσφέρει κάτι, σου αφαιρεί. Άρα το να πει ότι θα πάω παραπάνω, 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 τελικά και αυτόν θα τον βοηθήσει, γιατί με το να σε δει σε ένα αυτό level, αν έχει κάποια ελπίδα μέσα του να πετύχει, θα εμπνευστεί την ιστορία σου. Φαντάστε. Άρα ναι, μη φοβάσαι να κάνει stand out και όχι απλά θα ανταμυθεί, αλλά θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι γιατί λέει: like, Your vibe attracts your tribe. Το vibe σου ελκύει τη φιλή σου, του ανθρώπου δηλαδή που ταιριάζεται. Άρα και θα βρει και θα είσαι και πιο. θα νιώθει να σκοπό σου. Δηλαδή, αυτό που δίνει κινητοποίηση σε όλου μα είναι ο σκοπό, είναι ότι κάνουμε αυτό που ήρθαμε σε αυτή τη γη για να κάνουμε. Δεν είναι να βγάλω 5 ευρώ. Και γι' αυτό λόγο κιόλα δουλεύουμε και πιο σκληρά από όλου. Μπορεί να δουλεύει και 10 και 15 και, και 20, 20 ώρε τη μέρα και δεν σε πειράζει καθόλου. Ακριβώ. Μπρό μου, respect αυτό. για όσα έχει καταφέρει. Σου εύχομαι τα καλύτερα συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μα. Δικιά μου χαρά και. Ποιε και το τελευταίο Σου μιας μια και και το ποτήρι τη Ομίδη Υποστηρίζει, μην ξεχνάτε ποτέ ότι βρισκόμαστε στην εταιρεία τη Ομίδη Υποστηρίζει. Μπορείτε να τα βρείτε όλα εδώ πέρα. Σα περιμένουμε ανα πάσα ώρα και στιγμή. Και ε, εννοείται πω μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο like, ένα ωραίο subscribe που μα ακούτε share, κάθε share. φορά. Share, share. όποιο θέλει να χτυπήσετε και το share. Ευχαριστούμε πολύ, πολλά φιλάκια. Τσάω άδερφε, θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Mike drop.